22290. DRI 92,2. Η επιστροφή. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μετά από απίστευτες συνθήκες, δηλαδή δεν θα μπορούσατε να πιστέψετε τι συμβαίνει εδώ αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ κοντά σας μαζί. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όμως, πρωτίστως θα πούμε την ομορφότερη καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Δημήτρη Φιλιππίδη. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι χαρά μου και τιμή μου να φιλοξενούμε. Ξενυχτάς μαζί μας. Της Αθήνας και μόλις βγήκαμε από τον Αργύρο. Έτσι είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και για μας είναι τιμή και χαρά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης, να πούμε πως είναι πλέον ο πρόεδρος της Παρμακεδονικής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και φυσικά από τους ανθρώπους που τους τελευταίους μήνες, είναι αλήθεια, Δημήτρη, σε είδαμε να προσδοστατείς στον αγώνα, στο δίκαιο αγώνα που κάνει ο ελληνισμός και ο ελληνισμός της διασποράς. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για το αυτονόητο θα λέγαμε, για τα δίκαια του ελληνισμού, αλλά τα οποία δυστυχώς σε ένα τρελό κόσμο που ζούμε, Δημήτρη, φαίνεται ότι τα χάναμε. Θέλω να ξεκινήσω, ένα σχόλιο θα ήθελα από σένα. Φαντάζομαι ότι θα έχεις υπόψη σου την πρόσφατη δήλωση ΖΑΕΦ, ο οποίος είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, παλεύει, λέει, για τα Σκόπια, για την Βόρεια Μακεδονία, όπως ο ίδιος είπε, για τη Μακεδονία, όπως ο ίδιος λέει, σαν να παλεύει, λέει, για τη χώρα του. Παλεύει, δηλαδή, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παλεύει να μπει στο ΝΑΤΟ, παλεύει να τελειώνει άμεσα το ονοματολογικό. Αυτό, σε κάποιον που το ακούει Έλληνα, είναι μια γροθιά στο στομάχι. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε εκεί και ποια είναι η θέση σας ως παραμακεδονική που έχετε στείλει και επιστολές στον κύριο Κοτζιά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο βλέπαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τη διαπραγμάτευση την παράλογη, με τη διαπραγμάτευση την ενδοτική, με τη διαπραγμάτευση η οποία κατέληξε στην απαράδεκτη και για μας προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Κοτζιάς πραγματικά μας έχει μπερδέψει, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Υπουργός και ποιος ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, γιατί είναι μαζί με τον κύριο Δημητρόφ. Και είδαμε πριν από λίγες μέρες στο Λουξεμβούργο τον κύριο Κοτζιά να τρέχει με πολύ μεγάλη αγωνία να πιέζει για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα Σκόπια. Βεβαίως δεν τα κατάφερε ευτυχώς για το 2018. Νομίζω όμως ότι έχουν πέσει οι μάσκες. Επειδή στον Ελλάς FM, στο ραδιόφωνο που βρίσκομαι καθημερινά, παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο. Υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση και νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις συμπεριφορές. Είδαμε μια συμπεριφορά πολύ περίεργη από την πρώτη στιγμή που ο κύριος Κοτζιάς ξέθαψε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και νομίζω ότι κορυφώνεται αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά ή αν θέλετε ανθεληνική συμπεριφορά. Ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος αποέδειξε ότι ήταν ένα παραμύθι αυτό που ακούγαμε, ότι πιέζουν οι Ευρωπαίοι, πιέζουν οι Αμερικανοί, πιέζουν οι Γερμανοί. Τελικά κανείς δεν πίεζε πιο πολύ από τον ίδιο τον κύριο Κοτζιά και από τον κύριο Τσίπρα για μία λύση, για συμφέροντα τα οποία βεβαίως νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πλέον ποιοι βρίσκονται από πίσω. Αυτό είναι αλήθεια, το είδαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Μας έλεγε ο κύριος Νίκος Λιγερός, που ήταν πριν από λίγες μέρες εδώ στο στούντιο στην εκπομπή μας, Δημήτρη, ότι είναι ένα προσύμφωνο και ότι. Ένα διμερές προσύμφωνο, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή, Δημήτρη μου, τέλος πάντων, να αναιρεθεί σε περίπτωση που έχουμε εκλογές και έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Όταν όμως του θέσαμε το εξής, το χειρότερο σενάριο του τύπου, μέχρι και τον Νοέμβριο να έχει ψηφιστεί στη Βουλή, να έχει περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων, να έρθει στη δική μας, να περάσει και από τη δική μας, τότε μας είπε ότι η νέα κυβέρνηση, αν υπάρξει νέα κυβέρνηση, θα πρέπει πάρα πολύ δύσκολα, αν θέλει πολύ, να το ανατρέψει.
Ναι, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, ότι είναι ένα προσύμφωνο. Μην πέσουμε στην παγίδα αυτών που έχουν όφελος να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι τελείωσε, ότι υπεγράφει, ότι είναι τετελεσμένο. Τίποτα δεν είναι τετελεσμένο και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, όπως βλέπουμε σε μαζικές διαδηλώσεις, σε μαζικές εκδηλώσεις της διαμαρτυρίας, ο ελληνικός λαός πλέον έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πρέπει όμως να βεβαιωθούμε ότι η όποια επόμενη κυβέρνηση θα έχει το σθένος να ανατρέψει αυτήν την απαράδεκτη απόφαση και βεβαίως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να βρεθούν στην επόμενη κυβέρνηση ότι θα συνταχθούν με τη λαϊκή βούληση, γιατί πάλι μετά θα έχουμε τα ίδια. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτή η απόφαση είναι επιζήμια, είναι καταστρεπτική για το μέλλον του ελληνικού λαού, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, είναι προσβλητική προς την ιστορία μας και τους ήρωες του μακεδονικού αγώνα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν αυτό οι πολιτικοί πλέον που δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά χωρίς οι δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Και αυτό που πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή η συμφωνία χρειάζεται καθαρές θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει τα κίνητρά του και τις θέσεις του, προσπαθεί να πάρει μια ρεβάζ για το 49 και δυστυχώς βλέπουμε απίστευτες, απαράδεκτες τοποθετήσεις και μια διαρκής απαξίωση του ελληνικού λαού. Όποιος κρατάει σημαία στη μέρα μας είναι φασίστας, είναι ακροδεξιός, είναι νεοναζί, είναι χρυσαυγίτης. Αυτά είναι πρωτοφανή και απαράδεκτα. Άλλωστε νομίζω και εσύ λιδωρήθηκες κατά κάποιο τρόπο. Σε κάποιο πάνελ νομίζω σε είδαμε στελέχη εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικούς διάβλους που εκφράζουν κυβερνητικούς διάβλους, ότι λίγο πολύ σε χαρακτήρισαν και σένα κάπως ακραίο κτλ. Συνηθίζεται, ξέρεις, στο διχασμό είναι μανούλες. Ναι, ξέρεις, είναι πρώτη φορά. Όποιος δεν είναι αριστερός τελικά, σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος ή ακροδεξιός. Μα βλέπουμε ακριβώς ότι και οι αριστεροί, οι σωστοί αριστεροί, καταδικάζουν αυτήν την περίεργη, το περίεργο μόρφωμα της κυβέρνησης. Μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης αυτά τα οποία είπε για την εθνική ξεφτύλα, όπως τη χαρακτήρισε. Και βέβαια, ο κύριος Κούλογλου, ο ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος, όπως και ο κύριος Πετρόπουλος από την Αυγή, όταν προσπάθησαν να με λιδωρήσουν αποκαλώντας με μακεδονομάχο ηρωνικά, νομίζω ότι εάν έλεγαν μια καλή κουβέντα οι δύο συγκεκριμένοι κύριοι για μένα, τότε θα είχα προσβληθεί και τότε ίσως να χρησιμοποιούσα ένδικα μέσα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ιστορία και όταν χρησιμοποιούν ηρωνικά τη λέξη μακεδονομάχος, αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι όχι μονάχα δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά τουναντίον θέλουν να διελύσουν και να σβήσουν αυτήν την ένδοξη ιστορία. Μακάρι όλους εμάς που αποκαλούν μακεδονομάχους ηρωνικά να είχαμε το ανάστημα των μακεδονομάχων. Μακάρι όλοι εμείς να μπορούσαμε να σταθούμε στα παπούτσια τους. Είναι και πρέπει να καταλάβουμε. Όλοι... Τελικά, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι η πιο φασίζουσα συμπεριφορά την οποία έχουμε δει. Την πλειοψηφία τη συντριπτική. 86% στη Μακεδονία δεν δέχονται τη συμφωνία. Και όμως όποιος βγαίνει στον δρόμο είναι φασίστας, είναι ακροδεξιός, είναι χρυσαυγίτης. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα από μια κυβέρνηση και, και δύο κόμματα μάλλον, τα οποία δείχνουν ότι όχι μόνο δεν σέβονται τη δημοκρατία, αλλά δεν σέβονται ούτε τον ίδιο τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο αποτελεί διχαστική στάση, κάτι το οποίο νομίζω ότι καταγγέλλεται και καταδικάζεται από όλους τους λογικούς ανθρώπους αυτή τη χώρα. Είχαμε πολλές κινητοποιήσεις και εξακολουθούμε να έχουμε και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα σε όλες τις πόλεις. Και στην Καβάλα είδαμε και στις Σέρες και, και στη Θεσσαλονίκη φυσικά συνεχείς εκδηλώσεις. Σε πολλές περιοχές, θα ξεχάσω κάποια, είδα σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας. Είδαμε, δεν θα πω επιθέσεις, διότι η κυβερνητική προπαγάνδα μιλάει για επιθέσεις, μιλάει για όλα αυτά. Είδαμε περιστατικά αποδοκιμασιών και είναι λογικό, θα πει κάποιος, διότι δεν είναι αντιδημοκρατικό ο πολίτης Αλεξία να αποδοκιμάσει τον βουλευτή. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Δηλαδή, τι είναι δημοκρατικό, είναι να το χειροκροτεί μόνιμα. Αυτό είναι το δημοκρατικό, δεν το καταλαβαίνω. Και δεν μπορούν να μιλάνε για αντιδημοκρατική στάση αυτοί οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην Μάρφιν και ποτέ δεν έδωσαν οποιαδήποτε δικαιολογία το τι έγινε εκεί και δεν πήγαν ποτέ στη δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να μιλάνε για δημοκρατική στάση και αντιδημοκρατική στάση αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το Ρουβίκονα, αυτοί οι οποίοι επί σειρά ετών δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στην ένομη τάξη. Δεν μπορεί να μιλάνε για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν με τις κρεμάλες, ξεκίνησαν με τους Γερμανοτσολιάδες. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Δεν μπορεί την λαϊκή βούληση να την καταδικάζουν. Νομίζω ότι βλέπουμε απλά
ένα ηφαίστειο το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί, βλέπουμε τον ελληνικό λαό να αντιδράξει, ξέρετε γιατί, στο ξεπούλημα της πατρίδας τους. Βλέπουμε τους Έλληνες να μην δέχονται αυτό το ξεπούλημα. Σε μια συμφωνία που συμφωνούμε όσοι δεν έχουμε συμφέρον και όσοι δεν έχουμε ιδιοτέλεια, ότι είναι καταστροφική συμφωνία. Και γι' αυτό το λόγο εμείς καλούμε και ως Παμακεδονικοί κάθε Έλληνα να βγει στους δρόμους, να διαδηλώσει όπως είναι δημοκρατικό δικαίωμα, να φωνάξει, να αντισταθεί για να ανατρέψουμε αυτό το σκηνικό το οποίο γίνεται και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε κορύφωση όλων αυτών των διαμαρτυριών. Μοιραία, το επόμενο ερώτημα θα έχει να κάνει με πολιτικό σχόλιο, αν και εδώ δεν μιλάς ως πολιτική προσωπικότητα, έτσι, εκπροσωπείς τους Έλληνες, τους Μακεδόνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά όμως όλα λίγο πολύ είναι πολιτική, Δημήτρη, αντιλαμβάνεσαι. Βεβαίως. Είδαμε τις τελευταίες λίγες εβδομάδες, χθες, προχθές μάλλον είχαμε και δεύτερη αποχώρηση από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Την πρώτη ήταν ο κύριος Καμένος χθες, ο κύριος Λαζαρίδης προχθές. Είναι σχεδόν οριακή η κυβερνητική πλειοψηφία και ενδεχομένως αυτές οι αποχωρήσεις, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τα κίνητρα, να οφείλονται, όπως και οι ίδιοι είπαν τουλάχιστον, δεν μπορώ να ξέρω τα ακριβή κίνητρα, στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Κάποιοι είπαν γιατί ο κύριος Λαζαρίδης δεν έριξε ενδεχομένως την κυβέρνηση και παραιτήθηκε μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αποχώρηση. Πιστεύεις θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, θα τα βρει σκούρα η κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι έχει και πάγκο, αλλά πάγκο δεν βλέπουμε να έχει. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία, έτσι. Νομίζω πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για τα όσα έχουν λάβει χώρα αυτά τα 3 χρόνια. Είναι συνένοχοι και είναι και συμμέτοχοι. Mm-hmm. Ο κύριος Καμένος, ο Δημήτρης ο Καμένος, αποχώρησε όταν οι άλλοι φοβήθηκαν να αποχωρήσουν. Ο κύριος Λαζαρίδης αποχώρησε όταν κάποιοι άλλοι ακόμα κρύβονται πίσω από λογοπαίγνια και από διάφορες αστείες εστιάσεις. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήδη έχουν διαπράξει αδικήματα σε βάρος του ελληνικού λαού και καλούμε αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι έχουν ασυνείδηση, έχουν φιλότιμο και αξιοπρέπεια να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές, γιατί είναι η μόνη λύση. Όσοι μπορούν να κατανοήσουν γιατί ο κόσμος τους αποδοκιμάζει, όσοι μπορούν να κατανοήσουν γιατί ο κόσμος δεν τους επιτρέπει να κινηθούν ελεύθερα, πρέπει να δούνε την αλήθεια κατάματα, ότι έχουν προδώσει, έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό. Και εμείς καλούμε βουλευτές να σηκώσουν κεφάλι. Υπάρχουν βουλευτές και στο ΣΥΡΙΖΑ, 3-4 βουλευτές, οι οποίοι επίσης νιώθουν τόσο άβολα, Μακεδόνες βουλευτές, με αυτά τα οποία έχουν γίνει. Και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να δούμε τον ελληνικό λαό να αποφασίζει. Πρέπει επιτέλους να δούμε, γιατί ξέρετε, χαρακτηρίσανε τον Λαζαρίδη ως αποστάτη. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι δεχτήκανε την μεγαλοοικονόμου όταν έφυγε από την Ένωση Κεντρών με ανοιχτές αγκαλιές. Γιατί πάλι έχουμε 2 στάνταρ. Και κάτι ακόμα, αφού οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι διαφωνούν κάθετα με τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι και αυτοί φασίστες. Δηλαδή διαχωρίζουν τους Έλληνες σε φασίστες που διαδηλώνουν και σε φασίστες οι οποίοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση και στηρίζουν αυτό το κυβερνητικό μόρφωμα. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν επιτέλους και ας δούμε τις επόμενες ημέρες. Χθες στη Θεσσαλονίκη το μήνυμα, το σύνθημα ήταν ένα: παρέτηση της κυρίας Κόλια Τσαρουχά, της Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. Η κυρία Τσαρουχά πρέπει να καταλάβει ότι με τη συμφωνία αυτή δεν είναι Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Mm-hmm. Θα της πάρουν μέχρι και τον τίτλο αυτών. Mm-hmm. Λίγο λοιπόν αξιοπρέπεια, λίγο φιλότιμο στις κρίσιμες στιγμές στις οποίες ζούμε. Η οποία να πούμε ότι είναι από τους ανεξάρτητους Έλληνες, για όσους δεν είναι συντονισμένοι. Η κυρία και από τις ΣΕΡΕΣ. Όπου οι ΣΕΡΕΣ, να πούμε Δημήτρη, είδαμε κινητοποιήσεις πρωτοφανείς κατά της κυβέρνησης. Οι ΣΕΡΕΣ θεωρούνταν προπύργιο του κόμματος του Πάνου Καμένου, των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Από ό,τι φαίνεται όμως έχει έρθει τούμπα εντελώς εκεί η κατάσταση. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί ξέρω ότι είναι βάρβαρη ώρα για σένα. Επειδή μίλησες για ημάτια πριν, θέλω να μας πεις πρώτον ποια είναι η στάση της Εκκλησίας εκεί στις ΗΠΑ. Έτσι. Και ένα μικρό σχόλιο, αν θες φυσικά, για τη στάση της ιεραρχίας. Δεν θα πω ιερέων, δεν θα πω ενδεχομένως μεμονωμένων ιεραρχών, αλλά γενικότερα της Αρχιεπισκοπής στο θέμα αυτό, διότι ακούμε παράπονα και γκρίνιες ότι τέλος πάντων δεν, σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό για τον Ελληνισμό και είναι μια φορά στα 500 χρόνια που λέμε, έτσι, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα, δεν τήρησε τέλος πάντων τη στάση που θα περίμενε μεγάλο κομμάτι του Ελληνισμού. Βέβαια, είναι εξαιρετικό το ερώτημά σας. Και όπως κάνουμε όλο αυτό τον καιρό,
σε κάθε δημόσια εμφάνισή μας, ως Παμακεδονική, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Στην Αμερική, όταν έγινε το συλλαλητήριο, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος ήταν στην πρώτη γραμμή, μίλησε στο συλλαλητήριο και μάλιστα έκανε μεγάλο αγώνα να συμμετέχουν ιεράρχες. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι πραγματικά ένα διπλό μήνυμα. Το πρώτο είναι, έρχεται από τους Μητροπολίτες, λαμπρούς Μητροπολίτες, όπως ο Μητροπολίτης Δράμας, ο Μητροπολίτης Καβάλας, όπως ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Κοζάνης και ακόμα πολύ σημαντικοί Μητροπολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν, όπως ο Αμβρόσιος, οι οποίοι συμμετέχουν και οι οποίοι πραγματικά έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο και το λαό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ότι δεν είναι πολιτικό το θέμα και ότι μάλλον είναι πολιτικό και δεν μπορεί η Εκκλησία να αναμειχθεί. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν γνωρίζει την ιστορία, δεν γνωρίζει ότι ο Γερμανός Καραβαγγέλης και τόσοι άλλοι ιερείς έδωσαν τη ζωή τους για το μακεδονικό αγώνα. Μακεδονικός αγώνας χωρίς Εκκλησία δεν θα υπήρχε. Και πρέπει να καταλάβει ο κύριος Ιερώνυμος ότι έχει μπροστά του το δέος του μακαριστού Χριστοδούλου. Ο Χριστόδουλος κατάφερε να ξεσηκώσει το λαό, κατάφερε να κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση, το σεβασμό του ελληνικού λαού και της ελληνικής ιστορίας. Ο κύριος Ιερώνυμος, και εμείς το καταδικάζουμε αυτό, έχει καταφέρει ακριβώς το αντίθετο. Να είναι συνεργός, να είναι συνένοχος, να είναι συνεργάτης με μια κυβέρνηση η οποία έχει απαξιώσει την ελληνική ιστορία. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε την κορυφή της ιεραρχίας να μην συμμετέχει. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε τον κύριο Ιερώνυμο να παίζει το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου. Mm-hmm. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε Μητροπολίτες να θέλουν να συμμετέχουν και να συμμετέχουν και όμως η κεφαλή της Εκκλησίας να τυρβάζει περί άλλων πραγμάτων. Είναι απαράδεκτο. Καταγγέλουμε όποιο συμφέρον και όποιο κίνητρο υπάρχει πίσω από τη στάση του Αρχιεπισκόπου. Και βέβαια εμείς αυτό το οποίο λέμε, επαναλαμβάνω, είναι ότι η Εκκλησία σε δύσκολες εποχές οφείλει να βγει μπροστά, οφείλει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο, οφείλει να στείλει το δικό της βροντερό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Αλλιώς θα είναι συνένοχη σε αυτήν την εθνική προδοσία η οποία επιχειρείται, την οποία όμως όπως είπαμε προηγουμένως είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να ανατρέψουμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη συμφωνία να προχωρήσει, γιατί τότε θα είμαστε υπόλογοι όχι μόνο στη συνείδησή μας, αλλά στις επόμενες γενιές. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι θα ξεσηκωθούμε του χρόνου. Θα είναι πολύ αργά τώρα ό,τι γίνει. Και δεν πρέπει κανείς να καμφθεί και δεν πρέπει κανείς να πιστέψει ότι τελείωσε αυτή η ιστορία. Τώρα και η Εκκλησία, τώρα και ο λαός, τώρα όσοι έχουν πατριωτική συνείδηση και αγάπη για την πατρίδα, όχι μίσος για τους άλλους, αλλά αγάπη για την πατρίδα, πρέπει να βγουν στην πρώτη γραμμή, όπως πολύ σωστά κάνετε και εσείς, γιατί σας παρακολουθώ και θέλω να πω ένα μπράβο, γιατί ξέρετε, δεν είναι πολλά τα μέσα ενημέρωσης, γιατί πέρα από το ρόλο της Εκκλησίας. Θα σε ρωτούσαμε αυτό, γιατί έχεις περάσει από πολλά μέσα το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως. Ποιο είναι το κλίμα που είδες, γιατί ξέρεις και εμείς έχουμε τον τάση να κουνάμε το δάχτυλο, αλλά δεν βλέπουμε και τα δικά μας. Δηλαδή, ναι. Ο δημοσιογραφικός κόσμος, το δημοσιογραφικό καταστημένο, βγήκε στο βαθμό που θα το αναλογούσε μπροστά. Δεν μιλάω τώρα ενδεχομένως για περιφερειακούς σταθμούς όπως εμείς. Γενικότερα, εγώ έχω την αίσθηση ότι πάλι Πόντιος Πιλάτος την είδε και εκεί. Ενώ σε άλλες θέσεις, όπως ήταν το μνημόνιο για παράδειγμα, φώναζε ναι στο μνημόνιο. Κακά τα ψέματα. Τώρα. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν κατάλαβα δύο. Κάτι τέτοιο είδα εγώ. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν τα περιφερειακά και ομογενειακά μέσα. Εσείς είστε ένα περιφερειακό μέσο, το οποίο όμως, αν θέλετε, σώζει την αξιοπρέπεια των μέσων ενημέρωσης. Εμείς ως Ελλάς FM είμαστε ένα ομογενειακό μέσο, το οποίο προσπαθούμε και νομίζω ότι το καταφέρνουμε σε σημαντικό βαθμό να σώσουμε τα προσχήματα και να στηρίξουμε από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πάρει ανοιχτή θέση υπέρ της Μακεδονίας μας. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν τα εθνικής εμβέλειας μέσα, τα οποία πραγματικά παίζουν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό που ανέβηκαν οι τόνοι από εμάς, ανέβηκε η ρητορική μας, mm-hmm. και μιλήσαμε ανοιχτά και για προδοσία, μιλήσαμε ανοιχτά και για μια εφιαλτική συμφωνία, mm-hmm. τόσο λιγότερο βγαίνουμε στα μέσα εθνικής εμβέλειας. Και αυτό mm-hmm. το καταγγέλουμε. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι για εμάς. Είναι για την ίδια τη Μακεδονία. Όταν γίνονται συλλαλητήρια, όπως το πρώτο στη Θεσσαλονίκη,
όπως τώρα αυτά που βλέπουμε, όπως τα επεισόδια στις πρέσπες, και δεν δείχνουν κανένα πλάνο ή υποβαθμίζουν τη συμμετοχή του κόσμου. Και την ίδια στιγμή έχουμε διακαναλική σύνδεση για τον Αγγελόπουλο από το Survivor, ο οποίος πήγαινε στο νησί του και την επιτροπή υποδοχής που στήθηκε. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι δραματικά. Πρέπει και εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κάνουμε μια αποκάλυψη. Είναι πολλοί δημοσιογράφοι από μεγάλα κανάλια με τους οποίους έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση και οι οποίοι μου λένε σε μηνύματα και σε email και σε τηλεφωνήματα: Δημήτρη, συνεχίστε. Εμάς δυστυχώς πολλοί μας δένουν τα χέρια. Και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι απαράδεκτο, αυτά τα μέσα ενημέρωσης να κρατάνε αυτή τη στάση. Είναι και αυτά υπόλογα προς ίδια την ιστορία. Σαφώς και υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις. Όμως απ' την άλλη, ας κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας και όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, είδαμε και έγινε viral την δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία προσπαθούσε να εκτιάσει την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Λονδίνο. Ο Σούπερμαν. Από τη Βόρεια Κορέα. Εκείνη την κυριούλα στη Βόρεια Κορέα την ξέρουμε όλοι, η οποία λέει τα απίστευτα πράγματα για το καθεστώς. Είδαμε κι εμείς μία βορειοκορεάτισσα δημοσιογράφο στην ΕΡΤ. Και επειδή οι πληροφορίες μου για το Λονδίνο είναι ότι γίνανε πράγματα και θάματα, έγινε φοβερός αποκλεισμός, φοβερή διαίρεση, διχαστική συμπεριφορά από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να βγαίνει μια δημοσιογράφος από ένα κανάλι το οποίο όλοι πληρώνουμε και να έχει αυτή τη στάση και να έχει αυτή την πραγματικά, πέρα από οτιδήποτε άλλο, αστεία στάση και συμπεριφορά. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν πολλά πράγματα. Προσπαθούν κάποια κανάλια να μιλήσουν για διχαστικούς, να μιλήσουν για διχασμένους, να μιλήσουν για ακροδεξιούς. Νομίζω όμως ότι όσο πιο πολύ μας κάνουν πόλεμο αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ο λαός πια έχει ξυπνήσει, ο λαός έχει καταλάβει το ρόλο που παίξαν πολλά κανάλια, όπως πολύ σωστά είπατε, στα μνημόνια, και τώρα κορυφώνεται αυτή η στάση. Όποιος είναι απέναντί μας, είναι απέναντι στην ιστορία της Ελλάδος και της Μακεδονίας. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν τα μέσα ενημέρωσης, με μια στάση και μια συμπεριφορά η οποία πολλές φορές είναι απαράδεκτη και εξοργίζει ακόμα περισσότερο τον ελληνικό λαό. Πώς να είναι μαζί τα μέσα ενημέρωσης και να κριτικάρουν, βρε Δημήτρη μου, αφού οι διαφημίσεις πέφτουν σοριζόντε, το βλέπεις? Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι έχει να κάνει με τη συνείδηση, έχει να κάνει βεβαίως με τα συμφέροντα. Γι' αυτό ο κόσμος και δεν διστάζει να δώσει, αν θέλετε, πράσινο φως στα περιφερειακά μέσα, τα οποία θα το πω ευθαρσώς και πολλοί κόσμος βλέπει το κανάλι σας, ότι εδώ είναι η ώρα που ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι. Είναι η ώρα που ξεχωρίζουν αυτοί που το κάνουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι πίσω από τη δική σας τίμια και πατριωτική στάση δεν βρίσκονται κάποια εκατομμύρια και κάποια συμφέροντα. Βρίσκεται η αγάπη σας για την πατρίδα και τη Μακεδονία. Και ας είστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος και αυτό σας τιμάει ακόμα περισσότερο. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα, ότι πρέπει να επιβραβέψουμε τα μέσα που τηρούν τίμια και σίγουρα, στάση. Σίγουρα, να είσαι σίγουρος. Να είσαι σίγουρος. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πολλές καλημέρες και από τη Νέα Υόρκη. Ξενυχτάνε κάποιοι μαζί μας, όχι μόνο εσύ Δημήτρη μου. Ηρακλής Καπετανίδης, να πούμε, λέει, την καλημέρα μας στο Δημήτρη. Γιούλα Ξενταροπούλου. Γιώργος Νταύρης, την καλημέρα μας. Βρούτσης Δημήτρης από το Μόναχο. Θεοδώρα Τσιτζιλάκη από το Μόναχο κι αυτή. Η Έλεν Τσιάσον Καραλαζαρίδη από τη Νέα Υόρκη, καλημέρα. Πολλοί από την Ελλάδα, πολλές οι καλημέρες για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι πολύ μάχημος. Αλλά δεν ξέρω, Βασίλη μου, ότι ο Δημήτρης, όπως και εμείς, κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε, μάλλον έχουμε ήδη χαρακτηριστεί ως γραφική, ακροδεξή. Όχι, δεν θα το έλεγα. Εγώ Αλεξία έχω αυτή την εντύπωση. Δεν θα το έλεγα. Αλεξία και Βασίλη, θα σας πω ένα πράγμα. Ναι. Εάν είναι άνθρωποι όπως ο Τζανακόπουλος, άνθρωποι όπως ο Κούλογλου, άνθρωποι όπως ο Φίλης, να μας χαρακτηρίζουν ακροδεξιούς, ακραίους και γραφικούς και μακεδονομάχους, το προτιμώ από το να με χαρακτηρίσει η ίδια η ιστορία προδότη και συνεργάτη αυτών που πήγαν να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία. Συμφωνώ. Και θεωρώ ότι όλοι μας, παρά το ότι δεχόμαστε επιθέσεις, και θέλω να πω ότι πραγματικά δεχόμαστε επιθέσεις, και θέλω να πω ότι προσωπικά βρίσκομαι σε έναν κικαιώνα, αν θέλετε, σχολείων από κυβερνητικούς, όπως και εσείς, όπως και πολλοί εξημών, αλλά ξέρετε κάτι,
Εμείς είμαστε μερικοί άνθρωποι. Φανταστείτε ότι αυτό το κάνουν για όλο τον ελληνικό λαό. Και πραγματικά περιποιεί τιμή ο χαρακτηρισμός πατριώτης και οτιδήποτε άλλο από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως αποδεικνύεται, δεν πιστεύουν καν στην πατρίδα, δεν πιστεύουν καν στη σημαία, δεν πιστεύουν καν σε κάποια ιδανικά. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για μίσος προς τους άλλους ανθρώπους, μιλάμε για αγάπη προς την πατρίδα μας. Εδώ στην Αμερική δεν υπάρχει σπίτι που να μην σηκώνει την αμερικανική σημαία. Εδώ στην Αμερική έχω ελληνική σημαία έξω από το σπίτι μου και κανείς ποτέ δεν μου κάνει παρατήρηση, κανείς δεν με είπε ακραίο. Στην πατρίδα μου λοιπόν να μην μπορώ να σηκώσω την ελληνική σημαία, γιατί υπάρχουν αυτοί οι ιδεολειπτικοί, υπάρχουν αυτοί οι περίεργοι οι οποίοι θέλουν να αναθεωρήσουν μια ολόκληρη ιστορία. Όχι λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και εμείς που είμαστε στα μέσα ενημέρωσης και μας δίδεται αυτή η δυνατότητα, όμως κυρίως ο ελληνικός λαός. Δεν σας κρύβω ότι πήρα πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους για τη συμμετοχή μου σήμερα στην εκπομπή πριν όταν την ανακοινώσαμε. Από ανθρώπους που λέγανε, Δημήτρη, στα μέσα τα οποία σε τιμούνε, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τιμούνε εμένα, απλά τιμούνε τον ίδιο τον αγώνα μας. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν είμαστε ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όταν είμαστε ενωμένοι θα μας φοβούνται. Και όταν είμαστε ενωμένοι θα διεκδικήσουμε μέχρι τελευταίας δυνατότητας το δικαίωμά μας στο η Μακεδονία να παραμείνει ελληνική, στο η Μακεδονία να παραμείνει αυτό που είναι, γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα και πάνω απ' όλα για αυτούς οι οποίοι έχησαν το αίμα τους, πολλοί εξ αυτών για μια πατρίδα που δεν είχαν δει ποτέ, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω και αυτή η μάχη θα χαθεί μόνο όταν την παρατήσουμε. Πρέπει τώρα, και αυτό είναι το κάλεσμα προς όλο τον κόσμο, τώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε, τώρα πρέπει να αφήσουμε τον καναπέ. Ο καναπές και ο οχαδελφισμός είναι καταστροφικά για το αύριο της Ελλάδος μας. Σήμερα είναι η Μακεδονία, αύριο θα είναι η Θράκη, ακολουθούν τα νησιά του Αιγαίου και η Ήπειρος. Είναι μια κυβέρνηση και θα το πω, προκαλώ οποιονδήποτε να μου αποδείξει αν ανήκω σε κάποιο κόμμα και δεν ανήκω σε κανένα. Αυτές τις μέρες το κόμμα μας είναι η Ελλάδα, το χρώμα μας είναι το γαλανόλευκο. Και πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Κάθε μέρα που μένει στην εξουσία ο κίνδυνος μεγαλώνει, γιατί αν δεν ήταν τραγική η στάση της και επικίνδυνη θα ήταν πραγματικά αστεία έως γελία. Δυστυχώς όμως είναι περισσότερο επικίνδυνη από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε. Έτσι. Δημήτρης Φιλιππίδης, πρόεδρος. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο πρόεδρο μπροστά και είναι τόσο δυναμικός και βλέπουμε εδώ συγχαρητήρια, γίνεται ένας πανικός από μηνύματα, Δημήτρη, θα τα δεις και εσύ μετά. Είναι και για μας, δεν είναι μόνο ότι βοηθάμε. Ξέρεις τι, αν ήταν ένας μπροστάρης ο οποίος δεν είχε νόημα όλα αυτά που έλεγαν και ήταν ό,τι να είναι, ίσως και να μην τον έπαιρναν και είδηση, έτσι, και κανείς να μην τον έπαιρνε είδηση. Δεν είναι μόνο... Να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι, κύριε, συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ. Πριν από μερικά χρόνια, όταν ξεκινούσαμε αυτή την σταυροφορία με τον Δημήτρη το Χατζή, με προηγούμενους προέδρους, οι οποίοι τιμήσανε τη θέση τους, με τους σημερινούς συνεργάτες τους οποίους έχω και τους οποίους τιμώ, όλοι μαζί, θέλω να πω κάτι, ότι δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει η ώρα που θα μπει μια υπογραφή σε ένα καρακιτσάτο πάρτι της Πρέσπες, μπράβο, με το οποίο θα διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν πιστεύαμε ότι θα έχουμε τον Ζάεφ και οποιονδήποτε Ζάεφ να μιλάει για Έλληνες και Μακεδόνες και να έχουμε έναν πρωθυπουργό ελάχιστο των περιστάσεων να χαμογελάει και να μην αντιδράει όπως και ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος δεν είναι καν εκλεγμένος. Πρέπει λοιπόν όλοι μας ενωμένοι, αυτό λέμε συνεχώς στις τηλεδιασκέψεις που έχουμε, γιατί είμαστε από κάθε περιοχή της Αμερικής, αυτό λέμε στην Παμακεδονική Αμερική και σε συνεργασία με τους άλλους μακεδονικούς συλλόγους, ότι αυτός ο αγώνας δεν έχουμε δικαίωμα να τον εγκαταλείψουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρήσουμε. Και ας φοβόμαστε πολλές φορές ότι έχουμε να κάνουμε όχι με εξωτερικό εχθρό, αλλά με την ίδια την κυβέρνησή μας. Και είναι πρωτοφανής αυτός ο αγώνας. Και αυτή είναι η μορφή του πολέμου, η μορφή της μάχης, η μορφή της διεκδίκησης, που είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίναμε στο Νίμιτς και βλέπαμε τον Νίμιτς και λέγαμε και σε Αμερικανούς άλλους αξιωματούχους. Και όταν λέγαμε τα επιχειρήματά μας, μας λέγανε ωραία τα λέτε, σωστά συμφωνούμε, αλλά οι δικές σας κυβερνήσεις έχουν διαφορετική άποψη επί τούτου. Εκεί μας δίναν τα χέρια. Πλέον όμως, εμείς, επειδή να βγάλουμε και μια είδηση, ετοιμάζουμε μια μεγάλη καταχώρηση στον αμερικανικό τύπο, στους New York Times, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, για να μάθουν όλοι και να ακούσουν ξανά όλοι ποια είναι η Μακεδονία και σε ποιον ανήκει.
Όπως επίσης και μια επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ, μια επιστολή η οποία θα λέει ότι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα των Βαλκανίων όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, αλλά των αντίον, είναι μια απόφαση ενάντια στην βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και ακόμα περισσότερο μια συμφωνία η οποία ανοίγει τους ασκούς του αιώλου για μελλοντικές διεκδικήσεις, όχι των Σκοπιανών, αλλά των Τούρκων που θα χρησιμοποιήσουν τα Σκόπια ως δούριο ύπο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τον πρόεδρο Τραμπ, όπως επίσης και τον ρόλο του Τζορτζ Σόρος. Ο Τζορτζ Σόρος, ο οποίος βρίσκεται, είναι μάλλον το ίδιο το κρατήδιο των Σκοπίων. Ναι. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, όσο και αν πολλές φορές νιώθουμε ότι πολεμάμε με βέλη απέναντι σε πυρηνικά όπλα, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι ο πιο δυνατός από όλους για να μπορέσει να αντιδράσει και να στείλει το μήνυμα. Γι' αυτό κανείς να μην πιστέψει ότι χάσαμε και όλοι μαζί να πολεμήσουμε μέχρι την τελική δικαίωση και ειλικρινά πρέπει αυτό να είναι στο μυαλό μας καθημερινά. Δημήτρη, χαιρόμαστε πάντα να έχουμε μαζί σου συνομιλία. Χαιρόμαστε να σε παρακολουθούμε όχι μόνο τώρα εδώ μέσω από την εκπομπή μας, αλλά και από τις αναρτήσεις σου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα καυστικές. Κάποιες έχουν πολύ χιούμορ, αλλά μας κάνουν να λυπόμαστε πάρα πολύ εδώ στην χώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Εγώ δεν έχω δει ανθρώπους, Βασίλη μου, εδώ στη χώρα μου, στην περιοχή μου, που να είναι τόσο δυναμικοί. Και λυπάμαι ειλικρινά που θα έπρεπε να υπάρχει ένας Δημήτρης Φιλιππίδης στο εξωτερικό, ένας Έλληνας του εξωτερικού, που να κινεί τα νήματα, που να μας βάζει στην πρίζα, να το πω πιο λαϊκά. Εγώ λυπάμαι ειλικρινά. Που δεν έχουμε έναν άνθρωπο, 2, 5, 10 εκατομμύρια ανθρώπους τέτοιου τύπου. Ίσως τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά για αυτή τη χώρα, Δημήτρη. Δημήτρη, εντάξει, δίνουμε και κουράγιο στον αγώνα, γιατί θα συνεχιστεί. Εγώ λυπάμαι ειλικρινά, Δημήτρη, που και οι 300 μηδενός ξερουμένων θα έπρεπε και οι 300, όχι μόνο να είναι σε όλες τις κινητοποιήσεις για τη Μακεδονία μας, και οι 300 να φωνάξουν όχι σε αυτό το πρωτοφανές που επιχειρείται. Θα ήταν καλαμπούρι, θα ήταν black humor, θα το παίρναμε, άμα δεν ήταν πραγματικότητα και εφιάλτης. Και οι 300 ανεξαρτήτως, γιατί έχουν ορκιστεί να φυλάτουν το Σύνταγμα και την αδερφική ακεραιότητα της χώρας. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που περνάει η πατρίδα μας, όμως στο χέρι μας είναι να μπορέσουμε κι εμείς να ξυπνήσουμε, όπως είπε και ο Δημήτρης, περισσότερο και να τον ανατρέψουμε. Ήταν ο Δημήτρης Φιλιππίδης μαζί μας. Και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μην ξεχνάμε. Ένα σχόλιο. Βεβαίως. Απαραίτητο. Ο κύριος Παυλόπουλος θα έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ως συνταγματολόγος, αλλά δυστυχώς. Κάνει διαλέξεις ο κύριος Παυλόπουλος, δεν μπορεί τώρα. Πολύ λίγος, αποδεικνύεται πολύ λίγος. Ήδη είπα, Μακεδονική Αυστραλία έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει ανεπιθύμητο στην Αυστραλία τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όπως επίσης υπάρχει μια κίνηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Δημήτρη τον Καμπόσο, τον Δήμαρχο Άργους και Μυκηνών, ο οποίος αποτελεί το λαμπρό παράδειγμα για την Μακεδονία μας. Και μακάρι όλοι οι Μακεδόνες δήμαρχοι να είχαν την ίδια στάση. Εμείς περιμένουμε από την κίνηση με τον κύριο Τζιτζικώστα, τον κύριο Πατούλη και όλους τους δημάρχους να δούμε τι θα γίνει. Και είναι υποχρεωμένοι να μπουν στην πρώτη γραμμή, κάτι το οποίο δεν έπραξαν μέχρι τώρα στο βαθμό που θα έπρεπε. Όμως όλοι μαζί θα πρέπει να αναρωτηθούμε τις ευθύνες μας. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης εκπροσωπεί μια Παμακεδονική η οποία έχει χύσει πολύ υδρότα και αγώνα για αυτή την προσπάθεια. Όμως δεν θα κάναμε τίποτα αν δεν είχαμε την αρρωγή του ελληνικού λαού και το σεβασμό του ελληνικού λαού. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να είμαστε ενωμένοι, κανείς δεν περισσεύει, να ξεχάσουμε αυτά που μας χωρίζουν, να πάμε σε αυτά που μας ενώνουν, γιατί μονάχα έτσι ο κύριος Τσίπρας, όσο και αν μας λιδωρεί και μας απαξιώνει, στο τέλος θα δει ότι ο ελληνικός λαός είναι ο μόνος κυρίαρχος και όχι η ιδεολειπτική του κυβέρνηση και όχι οι υπουργοί του, οι οποίοι κάθε μέρα ξεπερνάν ο ένας τον άλλον σε προκλητικότητα απέναντι στην ίδια τη δημοκρατία. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Όμως, Δημήτρη, ξέρεις τι δεν είπαμε. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει και η άλλη γνώμη, η άλλη πλευρά, η άλλη λέξη που να πει ότι αν εγώ είμαι κυβέρνηση αύριο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ αυτό το προσύμφωνο ή αυτή τη συμφωνία. Δεν το ακούσαμε. Έτσι. Δεν το ακούσαμε, Δημήτρη, αυτό. Απόλυτα συμφωνώ. Υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία 2 και 3 ρεύματα διαφορετικά. Έτσι. Εμείς καλούμε να επικρατήσει το ρεύμα της λογικής και του πατριωτισμού. Δεν μπορεί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να μην παίρνει ανοιχτά μία ξεκάθαρη, μία πεντακάθαρη, μία κρυστάλλινη θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Και ξέρετε, λιδωρήσαν τα μέσα ενημέρωσης και απαξιώσαν και σατιρίσανε τον Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης τελικά τα είπε όπως έπρεπε να τα πει, ναι. Κάθε κουβέντα που μας είπε για τη Μακεδονία και τον συναντήσαμε στη Νέα Υόρκη ήταν τιμία και αντρίκια. Πέρα από κόμματα και πέρα από την Ελλάδα. Ακριβώς, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μακάρι να είχαμε και άλλους Λεβέντες, αλλά υπάρχει έλλειψη λεβεντόπεδο, να το πω και λεβεντιάς, μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αλλά έστω και την ίστατη στιγμή, περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας πει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν. Ο ελληνικός λαός, όπως εξεγείρεται σήμερα, θα εξεγερθεί και αύριο αν κάποιοι πάνε να παίξουν παρόμοια παιχνίδια, και αυτή η λαϊκή οργή ας είναι παρακαταθήκη για τη δημοκρατία, για την ιστορία, για την ταυτότητά μας και στις επόμενες γενιές. Να ξέρουν οι επόμενες γενιές ότι πίσω στο 2018 ξεκίνησε ένα κίνημα, και ίσως και λίγο νωρίτερα, το οποίο ήταν απέναντι και ήταν εχθρικό σε αυτούς οι οποίοι πήγαν να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας. Μονάχα έτσι, αν φοβούνται αυτή την αντίδραση, μπορεί να γίνουν οι πολιτικοί μας λίγο πιο πατριώτες. Γιατί κακά τα ψέματα, βαλόμεθα πανταχώθεν, και την ίδια στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να παραδώσει τα πάντα, είναι έτοιμη να παραδώσει την ίδια την ιστορία μας. Ναι. Αναντήρητα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Φιλιππίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην πιο όμορφη πατρίδα. Καλή ξεκούραση να σου ευχηθούμε. Εσύ σε πόσες ώρες από τώρα έχεις εκπομπή? Έχω εκπομπή σε περίπου σε 5 ώρες και ένα τέταρτο. Πήγε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα, καλή συνέχεια, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτή η εκπομπή θα παίξει και από τον Ελλάς FM το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εμείς περισσότερο. Να είμαστε σε επαφή. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δημήτρη το Φιλιππίδη, τώρα ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν πρόλαβαμε να στείλουμε όλες τις καλημέρες, να τις πούμε τώρα. Έχουμε εδώ πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε το Βούρτσι το Δημήτρη. Οι 300 στην καρέκλα έχουν ορκιστεί, Βασίλη μου. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γκόλφη. Καλημέρα στην Έλεν την Καραλαζαρίδη που λέει: θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε περισσότερο που είστε κοντά μας και συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Το έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γκόλφη, λοιπόν. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ταύρη, ο οποίος είπε: τώρα τα είπες όλα. Καλημέρα στον Φίβο τον Σολομονίδη. Όταν ο Ιερώνυμος ανέχθηκε έναν πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του να μην βάζουν το σταυρό τους ή να έχουν δώσει το χριστιανικό όρκο κατά την ενθρόνησή τους, τότε στο κυβερνητικό θόκο τι περιμένετε? Από εκεί ξεκίνησε η εθνική απαξίωση της χώρας και δεν έχει και άδικο αυτή τη στιγμή με αυτό που μας λέει ο Φίβος ο Σολομονίδης στην καλημέρα μας. Αχ, ο κύριος Ντάβρης ήθελε να παρέμβει, δεν πρόλαβα να δω το μήνυμά του. Γράψτε μας ό,τι θέλετε, κύριε Ντάβρη, γράψτε μας ό,τι θέλετε εδώ ή στο inbox αν θέλετε, ό,τι σας βολεύει καλύτερα. Πού να πάμε, στο Γιάννη τον Μπρούτζο, στον Εμπορικό Συλλόγο του Ναυπλίου, στον Κώστα τον Καραμπή, τον Θάνο τον Τζελεπάκη, τον Γιάννη τον Οικονόμου, τον ευχαριστούμε, τον Ηρακλή τον Κρεπετανίδη, καλημέρα από Νέα Υόρκη, πες τα Δημήτρη μας γράφει. Στον μισό λεπτάκι, είναι και πολύ, στη Θεοδόρα τη Τζιτζιάκη, Τζιτζιλάκη, καλημέρα από Μόναχο, την είπαμε, Δημήτρης Δακοβάκος, καλημέρα. Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Γιώργος Γαβρίλος, Δημήτρης Μακρυγιάννης, Sound Perfect, την καλημέρα μας. Στην Άννα την Αντωνιάδη, την ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας, την καλημέρα μας. Πατ, τι, δεν ξέρω τι σημαίνει, την καλημέρα μας όμως. Στο Βασίλη το Γέτο, από την Κυψέλη, είστε πολλοί και σας ευχαριστούμε που γίνεστε όλο και περισσότερο. Στο Σπύρο το Νικητάκη, καλημέρα. Στην Κουκλίτσα, εκείνο το Στιν, μέσα στην καρδιά μας χτύπησε, ρε Σπύρο. Εκείνο το Στιν, ειδικά, μα την Παναγία. Δηλαδή, με συγκλώνησε. Καλημέρα στον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, τον Δημήτρη τον Καμπόσο, ο οποίος είναι κοντά μας. Άκουσε την ιδιαίτερη αναφορά που έκανε ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης για τον Δημήτρη τον Καμπόσο, για το πόσο δυναμικός είναι. Βεβαίως. Που δεν μάστησε τα λόγια του και είπε: τι με διαγράφετε. Κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι Έλληνας. Λοιπόν, την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της Μακεδονίας. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο ο Βασίλη μας δίνει ανάσα το ότι το 2019 θα συζητηθεί η ένταξη και αν γίνει τελικά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχάριστο ή κατά πόσο πρέπει να πούμε ουφ, οκ, πάμε διακοπές. Ξέρεις γιατί αυτό είναι μεγάλη παγίδα, έχω την εντύπωση.
Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Κοίταξε, ένα θέμα που σύρεται για δεκαετίες είναι λογικό να κουράσει. Τέλος πάντων, σε επίπεδο κινητοποιήσεων να μην έχει πάντα την ίδια σπιρτάδα, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε όλα τα αλληλεγγύη να έχει πάντα την ίδια συμμετοχή. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα οι πολίτες, κάτι που ανέφερε και ο Δημήτρης, το είπαμε και εμείς από εδώ, οι πολίτες όταν θα συναντήσουν, γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, όταν θα συναντήσουν τους βουλευτές, να τους ρωτήσουν. Και να κάτσουν να διαβάσετε, παιδιά, να κάτσετε να διαβάσετε τι λένε τα κόμματα για τη Μακεδονία, να τους ζητήσετε ευθύνες. Δεν μπορεί να ακούω ότι οι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται τώρα, λέει, που πούλησε τη Μακεδονία, για παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε ποτέ ποια είναι η θέση του για το που πούλησε την ονομασία και όλο αυτό το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν έκρυψε ποτέ ποια είναι η θέση του. Ο κ. Τζανακόπουλος το 2008, που ήταν επικεφαλής της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η απόσπασμα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το 2008 στα Σκόπια, κρατώντας ένα ροζ πανό και φώναζε «Τα Σκόπια είναι Μακεδονία». Δεν το κρύψαν οι άνθρωποι, Αλεξία μου. Βασίλη, υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Άλλο να είσαι απ' έξω και να λες και να πιστεύεις διάφορα. Ναι. Και άλλο να μπαίνεις μέσα και βλέπεις την αντίδραση του λαού και να το ισχυρίζεσαι, κατάλαβες. Δηλαδή είναι σαν να τους λες, οκ, με ψηφίσατε, εμείς τα λέγαμε αυτά. Βέβαια ο κόσμος, από ό,τι καταλάβαμε, έχει ψηφίσει για να εκδικηθεί. Απογοητευμένος από τους προηγούμενους. Ψήφισε για να βολευτεί ο κόσμος. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχω αυτή την άποψη. Έχω την άποψη ότι είναι απογοητευμένος από τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και προκειμένου να τιμωρήσει τους δύο προηγούμενους, του λέει: α, έτσι είσαστε, θα σας φτιάξω εγώ. Γιατί αυτός ίσως ανέβηκε και πάνω στο αγροτικό και είναι και λίγο πιο δικός μας. Έχω αυτή την εντύπωση. Ωστόσο όμως, άλλο να τα λες απ' έξω και να είσαι αντιπολίτευση ή να είναι προεκλογικός αγώνας, και άλλο να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις τον κόσμο να αντιδρά και να βγαίνει στους δρόμους και εσύ να το συνεχίζεις και να το υποστηρίζεις. Τελικά μου κάνει εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί έρχονται στην εξουσία. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δεν θα μας φτάσει. Δηλαδή, δημοκρατία, έτσι. Οκ. Εκλογές. Ναι. Μια χαρά. Έρχονται όμως στην εξουσία για να αντιπροσωπεύσουν αυτό που θέλει ο λαός. Όταν βλέπει όμως ο λαός ότι αυτό που κάνουν δεν μου κάνει, ρε φίλε, και βλέπεις ότι αντιδρώ. Δεν με παίρνεις χαμπάρι, δηλαδή. Ωραία, σου λέει αντιδράσεις. 4 χρόνια έχουμε εκλογές, δείξε μας. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, θα κάνουμε δεκαετία. Απαξιωτικά. Κάθε μέρα θα κάνουμε εκλογές. Είναι απαξιωτική η απάντηση. Δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το έχω ξαναπεί. Ωραία. Από την ώρα που ο πολίτης ψηφίζει, εκχωρεί τη λαϊκή κυριαρχία στα κόμματα και στους βουλευτές. Πού είναι το δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν φύγεις από το ταμείο, δεν σου λέει η τράπεζα, φίλε τα λεφτά στα μέτρα και σε εκείνη την ώρα. Τώρα εσύ έφυγες, έβαλες τα λεφτά στην τσέπη και μετά από μια ώρα γύρισες και μαζί που σου έδωσα λιγότερα, τελείωσε. Γι' αυτό εγώ φωνάζω και λέω ότι θα πρέπει οι πολίτες όλοι μας να ζητήσουμε και να μάθουμε και να ενημερωθούμε. Και να τους θέσουμε πρώτων ευθυνών τους. Δεν το έχουμε κάνει. Αρκούμαστε στο θα δώσω 751, στο θα σκίσω τα μνημόνια, τους ψηφίζω. Δεν τους ψήφισε για να εκδικηθεί. Θεωρώ, έτσι, διαφωνώ σε αυτό που είπες, για να εκδικηθεί η Νέα Δημοκρατία και. Για να τους τιμωρήσει, ρε παιδί μου, να το πω καλύτερα. Στο κάτω-κάτω του Πασόκ και όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να τιμωρήσει. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά τους ψήφισε γιατί έταξε. Δεν έταζε. Ακριβώς. Και σου είπα, τους είδε και λίγο πιο δικούς τους, κατάλαβες. Είμαστε πάνω στο αγροτικό, είμαστε λίγο πιο λαϊκοί. Ενώ οι άλλοι ήταν πιο κυριλέτε. Οκ, έκανε ένα λάθος ο λαός. Και βγαίνει στους δρόμους και αντιδρά. Και το βλέπουν. Συνεχίζουν την πολιτική εκείνη. Ναι, γιατί είναι γλυκιά η εξουσία. Πολύ εφελώς δηλαδή για να το κάνεις αυτό. Είναι γλυκό το να πηγαίνεις στο Υπουργείο και να έχεις 5-6 γραμματείς, να σου λένε να έχεις φρουρές, να έχεις συνοδείες, να έχεις ασυλία, να έχεις. Το μισθό τον βάζω τελευταίο, όχι ότι είναι μικρός, έτσι προς Θεού. Να έχεις όλα αυτά που έχεις και να ξέρεις ότι ενδεχομένως θα τα ξανάξεις. Όχι, Βασίλη, εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό. Από το μισθό. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως για κάποιους να μην τα ξανάχουν ποτέ στη ζωή. Ξέρεις γιατί ξεκινάω από αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έβγαινε, πριν βγει μάλλον, έλεγε ότι εμείς θα παραδώσουμε βουλευτικά αυτοκίνητα. Τι είναι αυτά με τα αεροπλάνα που πηγαίνουν έρχονται, τι είναι αυτά με τα χρήματα, τι είναι αυτά με τα ελαστικά, τι είναι αυτά με τα σέρβις, τι είναι αυτά με τα. Και βλέπουμε τελικά αυτοί να τα κάνουν χειρότερα από τους προηγούμενους. Ναι. Αυτό που λες ισχύει κυρίως, να πούμε, και για τους βουλευτές. Έτσι, ο μισθός για τους βουλευτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που είναι πάμπλουτοι. Που ήταν πάμπλουτοι έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Τσακαλώτης, ο κ. Σταθάκης. Δεν νομίζω. Όχι ότι όχι κανένα παιδί τα πετάει. Όχι, δεν ανάγκη αυτό. Όμως η ματιοδοξία είναι η εξουσία. Υπάρχουν και στελέχη της κυβέρνησης. Όχι, έχουν τα πιο πολλά λεφτά. Είναι και. Καλά, είδαμε και τον κ. Παπαδημητρίου τότε που παρατήθηκε μετά. Είναι του Τικαβούρη, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι κατά του να έχει κάποιες φιλοδοξίες. Είμαι κατά του να με αυτόν τον τρόπο να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, να κάνει. Είναι θέμα φιλότιμου. Μπορώ να βγάλω το καπέλο σε κάποιον που διαφωνώ ιδεολογικά,
που διαφωνώ ιδεολογικά, στο κάτω-κάτω άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε, αλλά τουλάχιστον ποτήρησε έντιμη στάση βάσει σε αυτά που πιστεύει. Που η συνείδησή του του είπε ότι δεν θα το κάνει αυτό. Υπήρξαν κάποιες λίγες εξαιρέσεις εκεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Η κυβερνόσα όμως λεγόμενη αριστερά, η κυβερνόσα αριστερά είναι αυτή λοιπόν που βλέπουμε τώρα κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο διαφέρει ιδιαίτερα από την άλλη αριστερά. Βλέπεις με ποιον τρόπο προχωράει. Νομίζω ότι διάβασα χθες ένα άρθρο στο πρώτο θέμα, χωρίς να σημαίνει πως συντάσσουμε, συμφωνώ σε όλα, που είχε γράψει εκεί ο κ. Αναστασιάδης, και είπε ότι η κυβέρνηση διέβη το Ρουβίκονα. Υπό την έννοια ότι πλέον πέρασε σε μία αναστρέψιμη πορεία. Αργά ή γρήγορα θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Από την ώρα που ξεκίνησε και άνοιξε και το εθνικό θέμα, το κορυφαίο εθνικό θέμα για την Μακεδονία μας, Αλεξία, όποιο πολιτικό κεφάλαιο να υποθέσουμε ότι τις είχε απομείνει από τα μνημόνια, αν πούμε ότι τις είχε απομείνει κάτι, το απόλυσε. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά και οι ξένοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εσύ τι έχεις την εντύπωση ότι ο διεθνής παράγοντας δεν έχει δημοσκοπήσεις, ότι έχεις εσύ και εγώ και η κυβέρνηση και δεν έχει διεθνής παράγοντας, προφανώς και έχουν. Ξέρουν ότι ο Τσίπρας του τελειώσαν τα πολιτικά καύσιμα και ο διεθνής παράγοντας έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, πέρασε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες δύο μνημόνια, δύο πολύ βαριά μνημόνια για τον ελληνικό λαό, του τελειώσαν τα πολιτικά καύσιμα, ενδεχομένως να τον επιβραβεύσουν κάπου, κάπως αλλιώς, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουν και οι έξω ότι η κυβέρνηση αυτή τα έχει φάει τα ψωμιά της. Θα είναι δύο μήνες, θα είναι τρεις, θα είναι πέντε, μέχρι εκεί. Η αγανάκτηση του κόσμου, που δεν είναι μόνο για το μακεδονικό όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά ξεκινάει η κορύφωση, αν θες, ήταν το θέμα με την Μακεδονία μας, Σκοπιανών καλύτερα να το πω, όχι μακεδονικό, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, οδηγεί σε σειρά αποδοκιμασιών. Βλέπεις ότι φεύγουν βουλευτές από τους ανεξάρτητους Έλληνες και για την ώρα τον περιβόητο μπάκο δεν τον έχουμε δει. Ενδεχομένως το ποτάμι, κατά επιφύλαξη αυτό που σου λέω. Μπορεί να πάει το ποτάμι, έτσι. Γιατί και το ποτάμι, αν γίνουν εκλογές, θα πάει άπατα. Και σου λέει ο κύριος Θεοδωράκης, λέει τώρα, ναι, ας κάψω και πέντε μήνες. Και τι έχω να χάσω τώρα, αφού άπατα για άπατα θα πάω. Αλλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο οι συμφωνίες μέσα στην Βουλή και μέσα στα κόμματα είναι έτσι. Ναι. Δεν το... Βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες βιάστηκε, θα θυμάστε την περίπτωση Κατσίκη, είχαμε εκπομπή ακόμη. Πήγαν, λέει, οι κουκουλοφόροι στο γραφείο του Κατσίκη, τον ΑΝΕΛ. Και βγήκε πρώτος ο κύριος Καμένος να ζητήσει από τον εισαγγελέα, θα το είδες φαντάζομαι, Αλεξία μου. Βγήκε ο κύριος Πάνος Καμένος να ζητήσει από τον εισαγγελέα έρευνα, λέει, γιατί ετοιμάζεται ανατροπή του πολιτεύματος. Να που αποδείχθηκε ότι οι κουκουλοφόροι από το Ρουβίκονα όμως, ότι είναι τα χαϊδεμένα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η χθεσινή κατάσταση ήταν ο ορισμός της ιδιοποίησης. Βρήκαν πρόθυμους ποταμίσιους, μας γράφουν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω σίγουρα. Γιατί ο Θεοδωράκης μπορεί να πει ναι, αλλά οι βουλευτές να ζητήσουν κάτι άλλο. Δεν το ξέρω. Τι λες τώρα. Δεν το ξέρω. Να ζητήσουν και δεν να συζητήσουν. Δεν το έχουν πει τόσο καιρό. Κάτσε βρε Αλεξία. Γιατί να μην πάνε στην Νέα Δημοκρατία οι ποταμίσιοι, να το πω διαφορετικά. Δεν νομίζω και ότι. Να, άμα κάνουν παζάρι για θέματα για ψηφοδέλτια επικρατείας. Εδώ τώρα που φτάσαμε τα για πράγματα. Για θέσεις εννοείς παζάρια. Ο κοινοβουλευτισμός είναι πρόστιχος και βρώμικος. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Υπάρχουν και παζάρια και υπόγειες συνομιλίες. Το έχουμε δει. Εντάξει, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είπα ο κοινοβουλευτισμός, δεν είπα όλοι οι βουλευτές. Εγώ πάντως πιστεύω ότι μέσα εκεί, αν υπάρχει ένας, δύο, τρεις, πέντε. Εγώ πιστεύω ότι είναι τα δάχτυλα του ενός χεριού μετρημένοι. Πιο ηθικοί, αν θέλεις, πρέπει να τους έχουν πάρα πολύ στην άκρη. Ίσως να είναι αυτοί που δεν φαίνονται. Κατά πρέπει να ψάξουμε ποιοι είναι αυτοί εγώ, που δεν φαίνονται. Όταν σου είπα ότι ο κοινοβουλευτικός είναι πρόστιχος και βρώμικος, δεν το αναιρώ, το πιστεύω, διότι ξέρω και τα έχουμε δει, τα έχει δείξει η ιστορία, τι παιχνιδάκια έχουν γίνει, τι συναλλαγές πολιτικές. Δεν θα πω, εγώ δεν έχω στοιχείο ότι κάποιος πήρε λεφτά, δεν το λέμε αυτή την έννοια. Πολιτικές συναλλαγές έχουν γίνει για να μην χάσω την έδρα και να μην βάλει στο επικρατείας. Δεν τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν έχουν ζητήσει ανταλλάγματα βουλευτές για συγκεκριμένη στάση. Πολιτικά ανταλλάγματα. Δεν έχουν εκβιάσει για το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν υπουργοί. Δεν τα έχεις ακούσει εσύ αυτά από μένα, περιμένεις να στα πω. Όχι. Γιατί είσαι πιο πολλά χρόνια στην πιάτσα από μένα. Αλλά δεν ασχολούμαι με αυτή την. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν ότι θα παιχτεί το τελευταίο διάστημα, το επόμενο διάστημα θα παιχτούν διάφορα παιχνιδάκια ενδεχομένως. Μην δεις και το ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που είχε 152 βουλευτές να πάει με 158. Δεν τα αποκλείω. Το θέμα είναι όμως ότι ο ελληνικός λαός με κάθε τρόπο πλέον δείχνει την αποδοκιμασία του. Μια κυβέρνηση που τάχα μου έβγαινε και την έρευνα με ροδοπέταλα, τώρα είδες. Κλούβες μάτια έξω από το μαξί μου. Οι υπουργοί και οι βουλευτές αποδοκιμάζονται. Δεν στο λέω Λονδίνο είδες τι έγινε. Στο Λονδίνο, ακριβώς, αυτό που λέει. Του πετάξαν κέρματα. Κοίταξε. Το ότι βγαίνεις και σου φωνάζουν προδότες, μπαίνεις και σου φωνάζουν προδότη και βγαίνεις. Και σου... Αυτό που το μας. Τι να πω τώρα. Ξέρεις ότι πώς είναι τώρα. Α, κοίτα, λέει, γελά. Λέω, δεν νομίζω ότι ακούει. Γελάνε και μετά παίρνουν μια κάμερα και ξέρεις τι λένε. Έλα, μωρέ, φασίστες είναι. Γραφική, ναι.
φασίστες. Λοιπόν, σωστά. Σταδιακά λοιπόν σωρεύεται μια... Έχει σωρευτεί μια δυσαρέσκεια. Δεν ξέρω το θέμα με τη Μακεδονία μας πόσο μακριά μπορεί να πάει και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων το επόμενο διάστημα. Διότι υπάρχει και ένα αφήγημα που λέει: πάνω καμένα, κοίταξε να δεις. Εμάς μας είχες πει ότι θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγούμε από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια βγήκαμε. Τη συμφωνία την κάναμε. Δεν θα γελιοποιούμαστε τόσο πολύ. Παράδειγμα. Κάποιοι μπορεί να πούν και αυτό. Ναι, γιατί όχι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κ. Καμένος νομίζω έχει μείνει με 7 βουλευτές. Νομίζω. Δεν ξέρω τι μας κρύβουν. Δηλαδή, δεν συγκροτεί καν κοινοβουλευτική ομάδα. Πρέπει να είναι από 10 και πάνω, νομίζω. Για να έχεις κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές. Τι γίνεται με όλα αυτά. Και πόσο μπορεί να σταθεί ωριακά μια κυβέρνηση με 152-151 βουλευτές. Να περάσει αυτά τα... να βγάλει καλοκαίρι. Και πόσο το βγάλει. Τώρα σε λίγη ώρα έχουμε... από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο, από Επιτροπή του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Αργολίδας, διαμαρτυρία θα έχουμε στον Τάσο Χιδιδόπουλο. Θα έχουν σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη σήμερα οι αγρότες. Τώρα σε λίγα λεπτά, σε 2-3 λεπτά στην περιφέρεια. Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα κόψουμε το live στο Facebook. Θα είναι μονοκόμματο για τεχνικούς λόγους. Οπότε, μείνετε κοντά μας, πάμε σε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και ερχόμαστε σε 2-3 λεπτά εδώ μαζί. Μην φύγει κανείς, γιατί αν φύγει θα σας δαγκώσουμε μάλλον, να το πούμε αλλιώς. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Your passion, my passion. Volt. Volt strikes boys and girls. Volt fashion with a bolt. Argus 39 Ναύπλιο. Facebook Volt Ναύπλιο. Join us. A life is good. A life is strange. A life is sexy. A life is beautiful. A life is luxury. A life is unique. Life is flavors. Life is specialities. Life is morning. Life is night. Life is wonderful when you're at the world of 360. 360 Life. Cafe, bar, wine restaurant. 360 Life. Old City. Napoli. Life is wonderful when you're at the world of 360. Sound Perfect Μακρυγιάννης. Ηχοσυστήματα, ειδικές κατασκευές, συναγερμοί, δορυφορικά συστήματα, ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοκινήτων, μπαταρίες, φώτα ξένων. Μακρυγιάννης. Αξεσουάρ, αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων και κτηρίων. Εμπόριο τοποθετήσεις σέρβις. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα Μακρυγιάννης στη νέα του διεύθυνση. Θα το βρείτε δίπλα στο πρατήριο υγρών καυσίμων Καρδαρά, πλησίον Αγίου Βασιλείου στο Άργος. Sound Perfect Μακρυγιάννης. Όλα για το αυτοκίνητο σε τιμές που συμφέρουν. Τηλέφωνο 2751-0-2311. Η ταβέρνα Κιτσομάνης βάζει τα καλοκαιρινά της και μεταφέρεται σε ένα υπέροχο, μαγευτικό, καλέσθητο σκηνικό. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι, με τη μοναδική θέα του Αργολικού Κόλπου, απολαμβάνοντας τις νοστιμιές του Κιτσομάνη έως αργά το βράδυ. Ένα ιδανικό περιβάλλον για να φιλοξενήσει το γάμο, τη βάπτιση ή ακόμα και το παιδικό πάρτι σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους μικρούς μας φίλους. Είναι τα στοιχεία που συμπληρώνουν την καλύτερη πρόταση του καλοκαιριού. Καθημερινά ανοιχτά. Κιτσομάνης. Στο εστιατόριο Αρδάμι, στο Σπηλιωτάκι Άργους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27510-22290. Your passion. My passion. Volt strikes boys and girls. Volt fashion with a bolt. Argus 39 Ναύπλιο. Facebook Volt Ναύπλιο. Join us.
Το Mentor Bar and Grill είναι το νέο στέκι στο κέντρο του Ναυπλίου. Μας περιμένει καθημερινά για all day στιγμές και απολαύσεις. Από νωρίς για να απολαύσουμε τον καφέ μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Για ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, για ένα μίνι διάλειμμα από το γραφείο, για χαλαρή έξοδο και κρασί, για after shopping συναντήσεις, επίσημα και επαγγελματικά δείπνα, καθώς και για αυθόρμητες κυριακάτικες εξόδους με όλη την παρέα ή και την οικογένεια. Όποια και αν είναι η επιλογή σας σε πάστα, θα καταλάβετε τη διαφορά στη γεύση από την πρώτη κιόλα στιγμή. Το δυνατό σημείο του Mentor Bar & Grill είναι το μοναδικό ριζότο σε απίστευτες εκδοχές. Και φυσικά, ο πιο γλυκός τρόπος να τελειώσει ένα γεύμα είναι το σωστό επιδόρπιο. Παγωτά και γλυκά σε λατρεμένους συνδυασμούς. Μην το σκέφτεστε. Μία είναι η επιλογή. Mentor Bar & Grill. Πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο. Life is good. Life is strange. Life is sexy. Life is beautiful. Life is luxury. Life is unique. Life is flavors. Life is specialities. Life is morning. Life is night. Life is wonderful when you're at the world of 360. 360 Life. Cafe, bar, wine restaurant. 360 Life. Old City. Ναύπλιο. Life is wonderful when you're at the world of 360. Κέντρο Γυμναστικής Life σας παρουσιάζει το άλμα στο μέλλον της γυμναστικής επιστήμης. Ανακαλύψτε τη μεταθεραπευτική γυμναστική. Με ειδικά προγράμματα για πόνους στον αφιένα και τον ώμο. Για προβλήματα σκολίωσης, κύφωσης, λόδωσης. Για κακώσεις στο ισχύο, το γόνατο, την ποδοκνημική. Με προγράμματα αποκατάστασης για ώμους, αγκώνα, καρπό. Η μεταθεραπευτική γυμναστική είναι η σύγχρονη απάντηση της επιστήμης με τον πιο ανώδυνο, φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο στην αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων. Για προβλήματα μέσης και δισκοπάθειες, με προγράμματα πρόληψης και βελτίωσης των συμπτωμάτων στις χρόνιες παθήσεις όπως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα. Αλλαγή εποχής στην πρόληψη και αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων. Από το Κέντρο Γυμναστικής Life στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-253-40. Για κάθε αλμυρή αλλά και γλυκιά γεύση, μία είναι η συνταγή. Αλεύρι ζάχαρη. Αλεύρι ζάχαρη με δύο καταστήματα στο Ναύπλιο. Σιδηράς Μεραρχίας και Άργους και Μεγάλου Αλεξάνδρου 81. Για κάθε τύπο ψωμιού, σάντουιτς, λιχουδιές, γλυκίσματα, σνακς, αλλά και καφέ, παγωτά, νοστιμιές. Τώρα ξέρετε. Αλεύρι ζάχαρη. Αλεύρι ζάχαρη στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Άργους 81. Αποκλειστικά για γλυκές απολαύσεις. Αλεύρι ζάχαρη. Η συνταγή της ποιότητας και της νοστιμιάς. Το Mentor Bar & Grill είναι το νέο στέκι στο κέντρο του Ναυπλίου. Μας περιμένει καθημερινά για all day στιγμές και απολαύσεις. Από νωρίς για να απολαύσουμε τον καφέ μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Για ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, για ένα μίνι διάλειμμα από το γραφείο, για χαλαρή έξοδο και κρασί, για after shopping συναντήσεις, επίσημα και επαγγελματικά δείπνα, καθώς και για αυθόρμητες κυριακάτικες εξόδους με όλη την παρέα ή και την οικογένεια. Όποια και αν είναι η επιλογή σας σε πάστα, θα καταλάβετε τη διαφορά στη γεύση από την πρώτη κιόλα στιγμή. Το δυνατό σημείο του Mentor Bar & Grill είναι το μοναδικό ριζότο σε απίστευτες εκδοχές. Και φυσικά, ο πιο γλυκός τρόπος να τελειώσει ένα γεύμα είναι το σωστό επιδόρπιο. Παγωτά και γλυκά σε λατρεμένους συνδυασμούς. Μην το σκέφτεστε. Μία είναι η επιλογή. Mentor Bar & Grill. Πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο. Sound Perfect Μακρυγιάννης. Ηχοσυστήματα, ειδικές κατασκευές, συναγερμοί, δορυφορικά συστήματα, ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοκινήτων, μπαταρίες, φώτα ξένων. Μακρυγιάννης. Αξεσουάρ, αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων και κτηρίων. Εμπόριο τοποθετήσεις, σέρβις. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα Μακρυγιάννης στη νέα του διεύθυνση. Θα το βρείτε δίπλα στο πρατήριο υγρών καυσίμων Καρδαρά, πλησίον Αγίου Βασιλείου στο Άργος. Sound Perfect Μακρυγιάννης. Όλα για το αυτοκίνητο σε τιμές που συμφέρουν. Τηλέφωνο 2751-0-2311. Επεξεργασία νερού.
ψύξη, θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας, έπιπλα μπάνιου, είδη υγιεινής και πλακίδια. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, έχουμε τη λύση. Συνεταιρισμός υδραυλικών αργολίδας, υδρό. Από το 1979, με αξιοπιστία και συνέπεια, σας προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα ποιότητας στο χαμηλότερο κόστος. Συνεργαζόμενοι διπλωματούχοι, πιστοποιημένοι τεχνίτες. Θερμοϊδραυλική με πολυετή πείρα στον τομέα των υδραυλικών και των ενεργειακών εφαρμογών. Συνεταιρισμός υδραυλικών αργολίδας, υδρό. Κεντρικό, Μασινίας και Αρκαδίας 123, Άργος. Τηλέφωνο 27510-21251. Υποκατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-26273. Εποφεληθείτε από τις προσφορές σε σόμπες ξύλου πέλετ, ενεργειακές, αερόθερμες ολοκληρωμένες με μπουρί, λέβητες πολλαπλής καύσης, τζάκια, ηλιακά, έπιπλα μπάνιου, είδη υγιεινής και πλακάκια. Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr. Your fashion, my passion. Volt. Volt strikes boys and girls. Volt. Fashion with a bolt. Άργους 39, Ναύπλιο. Facebook, Volt Ναύπλιο. Join us. Κέντρο Γυμναστικής Live σας παρουσιάζει το άλμα στο μέλλον της γυμναστικής επιστήμης. Ανακαλύψτε τη μεταθεραπευτική γυμναστική. Με ειδικά προγράμματα για πόνους στον αφιένα και τον ώμο. Για προβλήματα σκολίωσης, κύφωσης, λόρδωσης. Για κακό στο ισχύο, το γόνατο, την ποδοκνημική. Με προγράμματα αποκατάστασης για ώμους, αγκώνα, καρπό. Η μεταθεραπευτική γυμναστική είναι η σύγχρονη απάντηση της επιστήμης με τον πιο ανώδυνο, φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο στην αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων. Για προβλήματα μέσης και δισκοπάθειες, με προγράμματα πρόληψης και βελτίωσης των συμπτωμάτων στις χρόνιες παθήσεις όπως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα. Αλλαγή εποχής στην πρόληψη και αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων. Από το Κέντρο Γυμναστικής Life στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-25346. Επεξεργασία νερού, ψύξη, θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας, έπιπλα μπάνιου, είδη υγιεινής και πλακίδια. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, έχουμε τη λύση. Συνεταιρισμός υδραυλικών αργολίδας, υδρό. Από το 1979, με αξιοπιστία και συνέπεια, σας προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα ποιότητας στο χαμηλότερο κόστος. Συνεργαζόμενοι διπλωματούχοι, πιστοποιημένοι τεχνίτες. Θερμοϊδραυλική με πολυετή πείρα στον τομέα των υδραυλικών και των ενεργειακών εφαρμογών. Συνεταιρισμός υδραυλικών αργολίδας, υδρό. Κεντρικό, Μασινίας και Αρκαδίας 123, Άργος. Τηλέφωνο 27510-21251. Υποκατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-26273. Εποφεληθείτε από τις προσφορές σε σόμπες ξύλου πέλετ, ενεργειακές, αερόθερμες ολοκληρωμένες με μπουρί, λέβητες πολλαπλής καύσης, τζάκια, ηλιακά, έπιπλα μπάνιου, είδη υγιεινής και πλακάκια. Η ταβέρνα Κιτσομάνης βάζει τα καλοκαιρινά της και μεταφέρεται σε ένα υπέροχο, μαγευτικό, καλέσθητο σκηνικό. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι, με τη μοναδική θέα του αργολικού κόλπου, απολαμβάνοντας τις νοστιμιές του Κιτσομάνη έως αργά το βράδυ. Ένα ιδανικό περιβάλλον για να φιλοξενήσει το γάμο, τη βάπτιση ή ακόμα και το παιδικό πάρτι σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους μικρούς μας φίλους. Είναι τα στοιχεία που συμπληρώνουν την καλύτερη πρόταση του καλοκαιριού. Καθημερινά ανοιχτά. Κιτσομάνης, στο εστιατόριο Αρδάμι, στο Σπηλιωτάκι Άργους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27510-22290. DRI 92,2. Η επιστροφή.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10 μαζί από τον DRI, στο 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το Facebook, στις σελίδες μας. Μας βλέπετε ζωντανά από τις αργολικές ειδήσεις, όπως και κάθε πρωί. Δεν στείλαμε καλημέρες στον Γιώργο, τον Ρασιά, τον Βαγγέλη, τον Πουγιώτη. Δεν στείλαμε σε αυτά τα παιδιά που τρέχουν καθημερινά να καλύψουν το ρεπορτάζ και με καλές και με κακές συνθήκες. Θέλω να πω... μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορείς, δεν έχεις αλλάξει τα πράγματά σου εκεί. Ήθελα να δω και να περάσουμε σε ένα εξαιρετικότατο θέμα, το οποίο είναι λιγάκι διαφορετικό, να φύγουμε λίγο από τα βαριά και δύσκολα. Να πούμε ότι στο Ναύπλιο βρέθηκε χθες Τετάρτη ο Πρωθυπουργός του Κατάρ και μέλος της βασιλικής οικογένειας της χώρας, σε ήχης Χαμάντ Μπιν Τζάσιμ Μπιν Τζαμπρ Αλ Φάνι. Έλα τώρα, εγώ θα τον λέω. Καλημέρα κύριε Χαρά. Να σας πω, με βολεύει το Αλ Φάνι. Έτσι θα τον λέω εγώ. Ο οποίος με τα μέλη της οικογένειάς του έφτασε στον Ναύπλιο με την πολυτελή θαλαμιγό Αλ Μιραγκμπ. Η θαλαμιγός λοιπόν είναι η ιδιοκτησία της βασιλικής ηγεσίας του Κατάρ. Έκανε το παρθενικό της ταξίδι το 2008. Την έχεις? Πάμε να τη δούμε. Εγώ θα σας διαβάζω και εσείς θα απολαμβάνετε. Έτσι, θα απολαμβάνετε. Λοιπόν, έχει μήκος 133 μέτρα και ταξιδεύει με 18,7 κόμβους, ενώ μπορεί να πιάσει και τους 20 κόμβους. Πόσο μήκος έχει? 133 μέτρα, παιδί. 20,3 κόμβους. Τόσο αργό. Όχι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, είμαι μηχανές, δεν ξέρω. Λοιπόν, φτιαγμένο κατά παραγγελία του Πρωθυπουργού του Κατάρ, ο Σέιχης Χαμάντ Μπιν Τζάσιμ Μπιν Τζαμπρ Αλ Φάνι δεν θα μπορούσε ξανά παρά να ξεπερνά τη φαντασία και την πολυτέλεια. Να σου ανοίξω μικρόφωνο τώρα, έκατσες φρόνημα. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε το και θαυμάστε το. Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά να ξεπερνά τη φαντασία και την πολυτέλεια. Διαθέτει 10 σουίτες για τους καλεσμένους του, 2 VIP σουίτες για τον ίδιο. Κάθε δωμάτιο διαθέτει σαλόνι, διπλή κρεβατοκάμαρα και μπάνιο. Όσο για το προσωπικό του, φροντίζει να ικανοποιεί κάθε επιθυμία του ιδιοκτήτη και των φιλοξενούμενων του. Είναι 55 άτομα. Και βέβαια υπάρχουν πολυτελείς χώροι όπως κινηματογράφος, εξωτερικά μπαρ και τζακούζι, εσωτερική πισίνα και χώρος προσγείωσης ελικοπτέρου. Όλα αυτά ανεβάζουν και το κόστος τους, καθώς. Ναι, το ξέρουμε ρε εσύ, μη μου το στέλνεις σε μήνυμα. Παλεύουμε από το πρωί εδώ, δεν έχεις δει τι αγώνα έχουμε κάνει και μου στέλνεις τώρα αυτό το μήνυμα να μου διακόψεις τη χλυδή του σκάφους των 133 μέτρων του Πρωθυπουργού του Κατάρ. Λοιπόν, έμαθα τα μνημόνια και ήρθε ο άνθρωπος. Περίμενε. Το κόστος του εκτιμάται πως αξίζει τα 250 με 300 εκατομμύρια. Η επίσκεψή του κρατήθηκε μυστική σύμφωνα και με την επιθυμία του. Αυτό ήταν ο λόγος που το πολυτελές σκάφος του δεν έδεσε μέσα στο λιμάνι, αλλά έριξε άγκυρα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, που ήρθε στον Ναύπλιο με τη σύζυγό του και τα παιδιά του προηγουμένως, είχε επισκεφθεί τη Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη, Κάρπαθο. Είναι το έκτο μεγαλύτερο σκάφος αναψυχής στον κόσμο και ένα από τα 4 ακριβότερα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζασίμ Αλ Φάνι και η οικογένειά του, μαζί με την προσωπική του ασφάλεια, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και τα αξιοθέατά της και μάλιστα να έκαναν αγορές από αρκετά καταστήματα. Αλλά δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα. Πού έφαγαν, Γιώργο Ρασιά? Γιατί δεν μας ενημερώνεις πού έφαγαν και τι έφαγαν? Αξίζει να σημειωθεί ότι η θαλαμιγός λοιπόν είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή σκάφη στον κόσμο και για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο καπετάνιος του σκάφους είναι Έλληνας, όπως επίσης και ο σεφ, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός από το πλήρωμα, ενώ διαθέτει πισίνα, ελικοδρόμιο, τζακούζι, αίθουσα κινηματογράφου και 5 σουίτες. Το 133 μέτρων σκάφος ταξιδεύει πολύ συχνά στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το χειμώνα γυροβολεί στη Μαρίνα του Φλίσβου για συντήρηση.
Η Θαλαμικός διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ανέσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Είναι εξοπλισμένη λοιπόν, όπως είπαμε, με 2 πριβέ σουίτες για τους ιδιοκτήτες, άλλες 10 σουίτες για καλεσμένους, ενώ υπάρχουν και πολυτελή δωμάτια για το πλήρωμα. Συνολικά, η Θαλαμικός μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 24 άτομα. Όσον αφορά την ασφάλεια του σκάφου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει γερμανικό αντιπυραυλικό σύστημα και ειδικά ραντάρ. Μάλιστα. Να το. Εντάξει, σας πήγαμε στην άλλη άκρη τώρα, έτσι. Α, αυτά είναι. Μάλιστα. Αλλά με απογοήτευση, 20 κόμβους. Μπορεί καλοκαίρι να μην είχαμε, είχαμε όμως. Με χάλασε, είναι αργό. Τι λες, που είναι αργό, 20 κόμβοι. Είναι αργό, έλα τώρα. Αφού είναι κοντζάμα καράβι αυτό, τι νομίζω ότι είναι, κοτεράκι μικρό. Καλά είναι, μια χαρά, έχουν χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, δεν βιάζονται να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα που Γερμανία, νομίζω, γερμανικό ραντάρ. Η Γερμανία καλά πήγε στο Μοντιάλ, έτσι. Τι καλά πήγε. Καλά δεν πήγε. Κόπηκε. Που κλάμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω. Ναι. Και αυτό δεν έπρεπε να γίνει τελικά. Ξέρετε, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Έχω αυτή την άποψη. Τώρα, όπως θέλει το εκλαμβάνει ο καθένας. Κάνουμε καλαμπούρι εμείς τώρα. Δεν μπερδεύουμε τα πολιτικά με τον αθλητισμό. Όχι, μωρέ, τα παιδιά εκεί. Τι σχέση έχει τώρα το. Έτσι δεν είναι. Έδωσαν τον αγώνα να το σκεφτεί. Μην ξεχνάμε. Απλά είναι μια ψυχρολουσία. Μην ξεχνάμε ότι είναι και εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές με πολύ ψηλές αμοιβές, έτσι. Δεν είναι ότι να είναι. Και τον Χόιμπλε. Είναι κρίμα. Είδες που είπαμε όμως. Είναι κρίμα. Η δόξα. Πάνε για τη δόξα πλέον από ένα σημείο και μετά τώρα. Ναι, τώρα αυτή τη. Λοιπόν, να πούμε πως η Νέα Δημοκρατία κυνήγησε από τις τάξεις της τον κύριο Μίχαλο. Τον πρόεδρο, τον Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Διότι ο κύριος Μίχαλος λέει: ένα που δεν φώναξε εσύ το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτό που δεν φώναξε τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία. Τα επιμελητήρια δεν είναι κόμματα να θέλουν θέσεις εργασίας, είπε ο κύριος Μίχαλος. Δηλαδή λέει, τι έπρεπε να πω, να μην χαιρετήσω την έξοδο από τα μνημόνια. Τι θέλουν στη Νέα Δημοκρατία, να μείνουμε άλλα 5 χρόνια σε αυτό το καθεστώς. Τι θέλουν, ο ΕΟ. Δηλαδή ο κύριος Μίχαλος τώρα που είναι έτσι και σοβαρός άνθρωπος και στην πρόεδρο του Επιμελητηρίου, πιστεύει αλήθεια ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτό βλέπει ο κύριος Μίχαλος. Που είναι και στην πιάτσα, ας πούμε. Αυτό βλέπει. Εντάξει, κύριε Μίχαλε, τι να πω. Άμα το βλέπετε εσείς, δεν ξέρω πόσοι συναδελφοί σας στα επιμελητήρια συμμερίζονται αυτή την άποψη. Επίσης λέει στο ερώτημα για τη στάση του στο Σκοπιανό, ο κύριος Μίχαλος υποστήριξε, καρφί τώρα εδώ και το Μητσοτάκι άλλο, ότι οι θέσεις για στο Σκοπιανό που εξέφρασα ήταν αυτή που είχε ο Μητσοτάκης πριν την αλλάξει. Και εδώ έρχομαι να θυμηθώ ένα άρθρο που διάβασα πρόσφατα, ένα πολύ εύστοχο άρθρο του Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος ξέρεις τι είπε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τηρήσει πιο σκληρή στάση τώρα τελευταία στο Σκοπιανό, μια στάση λέει που δεν του ταιριάζει. Αλλά από ανάγκη το κάνει, διότι βλέπει ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι που θέλει ο κόσμο. Ναι, παιδιά, μην το ξεγραφώνεις έτσι. Dear Alex, και εσύ τώρα, μην το ξεγραφώνεις έτσι τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει αυτή η στάση του Μητσοτάκη τώρα που βγαίνει πολύ σκληρά για το Σκοπιανό, δεν ταιριάζει με αυτό που έλεγε πριν, ξέρω εγώ, για σύνθετη ονομασία, έργα όμνες κτλ. Είναι λίγο πιο μακεδονομάχος τώρα. Το βάζω κι εγώ σε εισαγωγικά έτσι. Μην καταχραστώ αυτή την ιδιότητα προς Θεού. Λοιπόν, και αρχίζει να την ακούει. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πρέπει να έχει και το ένστικτο του τι θέλει αυτή τη στιγμή ο κόσμος και ποιο είναι το κλίμα στην κοινωνία, δεν νομίζω να έβγαινε και να έλεγε ότι καλή είναι η συμφωνία για τα Σκόπια, θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε λίγο καλύτερη. Ήταν μονόδρομος να βγει επιθετικά απέναντι, διότι κινδύνευε να γίνει ένα ποτάμι δεύτερο, ένα λίγο πιο ισχυρό ποτάμι η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζεσαι τώρα το Μητσοτάκη να έβγαινε στη συμφωνία που υπέγραψε ο Τσίπρας και να έλεγε αυτά που έλεγε πριν. Καταλαβαίνεις ότι σοριδών θα έφευγε κόσμος. Και αυτό που ονειρεύονται κάποιοι ή θέλουν κάποιοι ή βλέπουν κάποιοι ότι είναι η δημιουργία ενός σκληρού δεξιού κόμματος μεταξύ προς τα δω από τη Χρυσή Αυγή τέλος πάντων θα γινόταν πραγματικότητα. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης θεώρησε ότι πρέπει να σκληρύνει η στάση του. Δεν ξέρω μέχρι πού είναι καλός να το πάει. Διότι όπως είπε και ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ξεκάθαρες κουβέντες και θέσεις και τοποθετήσεις δεν έχουμε ακούσει για το θέμα των Σκοπίων από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε ναυπλίο. Να επιστρέφουμε ναυπλίο. Πάμε εφετείο ναυπλίου. 10 χρόνια φυλακή από το εφετείο ναυπλίου στην 22χρονη που σκότωσε τον επίδοξο βιαστή της. Ένοχη με μόνο ελαφρυντικό το πρωτόδικο. Η απόφαση του δικαστηρίου του ναυπλίου για την 22χρονη που σκότωσε με μαχαίρι τον άντρα που απείλησε να τη βιάσει μαζί με τη 17χρονη φίλη της. Της επέβαλε ποινή 10 χρόνια και 4 μήνες κατά συγχώνευση. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε: το δικαστήριο σε αντιμετωπίζει με τη δυνατότερη επιείκεια. Καταλαβαίνουμε τη θέση σου, αλλά χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή. Στις 2.30 το μεσημέρι περίπου, η έδρα του δικαστηρίου επανήλθε μετά τη διακοπή για να συσκεφθεί. Στην απόφαση της απορρίπτει τους αφωτελείς ισχυρισμούς περί άμυνας που είχε προβάλει νωρίτερα υπεράσπιση τη
της 22χρονης και κρίνει τη νεαρή κοπέλα ομόφωνα ένοχη με ελαφρυντικό του πρωτοδικείου. Η πρόταση εισαγγελέα για την ποινή ήταν 12 χρόνια συν 6 μήνες για οπλοχρησία, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε να επιβληθούν τα ελάχιστα. Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλλει κατά συγχώνευση ποινή κάθριξης 10 ετών και 4 μηνών ομόφωνα. Το δικαστήριο σε αντιμετώπισε με τη δυνατότερη επιείκεια. Καταλαβαίνουμε τη θέση σου, αλλά χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ήταν το σχόλιο του δικαστηρίου. Δεν ξέρουμε μόνο στο δημοσίευμα, Αλεξία μου, δεν θυμάμαι την πρωτόδικη απόφαση πόσο ήταν. Η ποινή της πρωτόδικης απόφασης. Στην Κόρινθο είχε γίνει ο φόνος. Ναι. Δεν θυμάμαι μόνο γιατί νομίζω ότι ήταν λίγο παραπάνω. Ήταν 15 χρόνια η πρώτη απόφαση. Δεν το θυμάμαι, δεν το, το αναφέρει και μας ενδιαφέρει το τώρα. Λοιπόν, ναι. Μας ενδιαφέρει το τώρα. 10 χρόνια. 10 χρόνια λοιπόν και 4 μήνες κατά συγχώνευση. Και επίσης. 10 χρόνια θα είναι φυλακή κοπέλα, 22 χρονών. Καλά, έχει βγάλει κάποια χρόνια αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν ξέρω αν αναφέρθηκε ελεύθερη. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου τι θα γίνει. Καταρχήν έχει βγάλει χρόνο φυλάκισης. Γιατί νομίζω έχει προφυλακιστεί και τα λοιπά. Έχει βγάλει χρόνο φυλάκισης. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι. Η κατασυγχώνευση κτλ. Θεωρώ ότι ο πραγματικός χρόνος που θα εκτίσει ποινή θα είναι και γύρω στα 2-3 χρόνια, κάπου εκεί. Υποθέτω. Ωραία. Και να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τον εφιάλτη του ιού του Δυτικού Νείλου. Ναι. Με 2 κρούσματα στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Κελπνό, διαγνώστηκαν στη χώρα τα 2 πρώτα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2018. Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και πρόκειται για κατοίκους αστικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Ωστόσο, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού κατά την τρέχουσα περίοδο δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Το Κελπνό διερευνά άμεσα τα περιστατικά, παρακολουθεί στενά σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας την εξέλιξη της επιδημιολογίας της νόσου στη χώρα μας και βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης. Υπενθυμίζεται ότι τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και ζώα είχαν καταγραφεί κατά τα έτη 2010, 2014 και 2017, κατά τους θερινούς μήνες, σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η κυκλοφορία του ιού είχε καταγραφεί σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες. Δεδομένες λοιπόν της σύνθετης επιδημιολογίας και της απρόβλεπτης κυκλοφορίας του ιού, θεωρούνται πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών λίμωξης από τον ιό στη χώρα και κατά την τρέχουσα περίοδο 2018 τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες περιοχές. Ως εκ τούτου, το Κελπνό έχει ήδη ενημερώσει από το Μάιο τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εκρήγορσης τους και την πρώιμη διάγνωση περιστατικών με στόχο την έγκυρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Η βασική δεξαμενή του ιού στη φύση είναι κυρίως τα άγρια πτηνά, από όπου μολύνονται τα κουνούπια, ενώ οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια συμπτωματολογία, ενώ οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου, όπως η εγκεφαλίτιδα, αφορούν συνήθως σε άτομα μεγάλης ηλικίας, καθώς και σε άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια περιλαμβάνει τη χρήση εγκεκριμένων δραστικών έντομο αποθητικών ουσιών σώματος και περιβάλλοντος σιτών, κουνουπιέρων, κλιματιστικών και ανεμιστήρων. Επιπρόσθετα, συστήνεται η λήψη μέτρων για τη μείωση των αισθήνων αναπαραγωγής των κουνουπιών που περιλαμβάνουν αποφυγή δημιουργίας λιμναζόντων νερών σε μπαλκόνια, αυλές και χωράφια, απομάκρυνση των στάσιμων νερών με αναποδογύρισμα ή κάλυψη όλων των δοχείων περιεκτών που συγκρατούν νερό, παραδείγματος χάρη κάλυψη μεσίδα των αγωγών εξαιρισμού των βόθρων ή σε τακτικό άδειασμα του νερού τουλάχιστον κάθε 7 μέρες. Νομίζω όμως αυτά, Βασίλη μου, δεν θα πρέπει να μας τα λένε καν, έτσι. Είναι αυτονόητα. Κανόνες και καθημερινότητας γενικότερα. Και να πούμε, επειδή στην περιοχή μας πέρσι, βεβαίως, και να πούμε, Αλεξία μου, στο δημοσίευμα που διάβασες, εμείς δεν το λέμε με σκοπό να πανικοβάλλουμε κανέναν. Επειδή στην περιοχή μας πέρσι είχαμε δυστυχώς και θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, το λέμε απλά ότι φέτος είχαμε τα πρώτα 2 κρούσματα στην Δυτική Αττική. Φαίνεται για την ώρα στην περιοχή μας ότι έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει βασικά, η σχετική προπαρασκευή από τους Δήμους, ώστε να μην έχουμε θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Δήμοι τη δουλειά τους και εμείς όσο μπορούμε φυσικά με τις οδηγίες που είδαμε, προσέχουμε και οι βροχοπτώσεις όπως διάβασες και στο δημοσίευμα που μπορεί να δημιουργήσουν σε κάποια σημεία, έτσι ας πούμε, σωρευμένα ύδατα, να μην γίνουν εστίες όπου θα μαζευτούν εκεί κουνούπια. Φαντάζομαι υπάρχει ενημέρωση και συνέργεια των Δήμων με την περιφέρεια, ώστε να μην επαναληφθούν τα περσινά. Τώρα,
Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, έχω κάτι το οποίο το διάβαζα και τσιμπιόμουν, αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ανακοίνωση, όχι ανακοίνωση, ένα ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκονα έχει Facebook, κανονικά. Είπαμε χθες ότι δύο κουκουλοφόροι, δύο-τρεις, δεν ξέρω πόσοι, προσπάθησαν να εισβάλλουν στο γραφείο του βουλευτή Κατσίκη, τον Ανεξαρτήτη των Ελλήνων, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν σε ένα πάνελ και μίλαγε, στο τηλεοπτικό. Για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα, τους διώξαν, τους κλείσαν την πόρτα, δεν ξέρω τι, βγάλανε μια φωτογραφία, Ρουβίκονος κτλ. Αμέσως έσπευσε ο Πάνος ο Καμένος να αρχίσει να λέει για καταλύεται το πολίτευμα. Ακροδεξιοί μας κυνηγάνε, θα ρίξουν το πολίτευμα κτλ. Βγαίνει ο Νίκος ο Βούτσης μετά, άλλος μεγάλος εγκέφαλος του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ο πρόεδρος της Βουλής ότι ακροδεξιές ομάδες ότι ετοιμάζονται σε ανατροπή του πολιτεύματος και χτυπάνε βουλευτές και τους προπυλακίζουν και τους κάνουν και τους ράνουν. Πρόσεξε τι λέει το στέλεχος του Ρουβίκονα τώρα. Πάλι καλά να λέτε, λέει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε ανακοίνωση. Ανάληψη αργά το βράδυ και μέχρι τότε να έχετε πει πολλαπλάσιες ψεκασμένες συνωμοσιολογίες. Είναι απίστευτο, παιδιά. Δεν είναι τρολ, σας το λέω αλήθεια. Βγήκε ο Ρουβίκονος και τους είπε: σταματήστε να λέτε λυθιότητες. Εμείς είμαστε, οι δικοί σας είμαστε. Ο Καμένος ζήτησε από την εισαγγελία έρευνα για προπαρασκευή, λέει, το έγραφε και με κεφαλαία μάλιστα, να γίνει η έρευνα για προπαρασκευή ενεργειών ανατροπής του πολιτεύματος. Ο Βούτσης είπε ότι ακροδεξιοί εισβάλλουν στα γραφεία, απειλούν βουλευτές κτλ. Βγήκε ο Ρουβίκονας μετά, έβγαλε φωτογραφία έξω από το γραφείο του Κατσίκη και στη συνέχεια το στέλεχος εδώ του Ρουβίκονα λέει ότι ευτυχώς λέει που βγάλαμε σχετικά νωρίς. Αν σας αφήνουμε ακόμα, θα συνεχίζετε να λέτε μπαρούφες. Κινδυνεύει να μείνει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κινδυνεύει να μείνει από μπύρα το καλοκαίρι η Ευρώπη. Θα πιούμε κρασάκι εμείς, παιδιά, δεν πειράζει. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εμείς πίνουμε φρυσέ and grapefruit. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Προβλήματα στην τροφοδοσία των ανθρακούχων ποτών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει η μαζική έλλειψη διοξιδίου του άνθρακα που χρησιμοποιείται στα τρόφιμα. Η έλλειψη λοιπόν του διοξιδίου στην Ευρώπη σημειώνεται την ώρα που επικρατεί ενθουσιασμός για το παγκόσμιο κύκλο πελοποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα λόγω καλοκαιριού είναι η υψηλή κατανάλωση ανθρακούχων ποτών. Όπως σημειώνεται και στο δημοσίευμα, η κρίση αυτή οδήγησε πολλούς μεγάλους παραγωγούς στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και προειδοποιεί τους καταναλωτές για σοβαρές ελλείψεις τις επόμενες εβδομάδες. Η εφημερίδα Gas World, η πρώτη που αναφέρει την έλλειψη διοξιδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη, νωρίτερα από τον μήνα την χαρακτήρισε ως τη χειρότερη κατάσταση σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία που έχει πλήξει τις δραστηριότητες διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Χτύπημα στους μεγάλους ζυθοπαραγωγούς. Η Heineken προειδοποίησε τις pub να αναμένουν σημαντικές ελλείψεις σε κάποιες από τις μπύρες της. Η μεγαλύτερη αλυσίδα pub στη Βρετανία, η Weatherspoons, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα αναγκαστεί να αφαιρέσει κάποιες μπύρες και αναψυκτικά από το μενού της. Με πληροφορίες από το SNBC. Εγώ οφείλω να πω ότι είναι και ένας ωραίος τρόπος να ξεπουλήσουν οι ζυθοποιίες, έτσι. Αφού τους προειδοποιούν ότι θα υπάρξει, άρα οι αποθήκες αυτή τη στιγμή είναι γεμάτες. Άρα μπορούν να ξεπουλήσουν. Ε? Και αυτό παίζει. Λοιπόν, σας βρήκα εγώ τη λύση. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, δεν νομίζω τελικά θα βρεθεί η λύση. Δεν νομίζω. Ναι, μωρέ, μην χάσω από μπύρα. Είναι δροσιστικό ποτό η μπύρα. Εντάξει, και πολλές ελληνικές έχουν βγει, Βασίλεια. Τι γίνεται. Μου έδωσες πολύ ωραία πάσα και σε ευχαριστώ. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Εντάξει. Πάντως, παιδιά, ζητήστε ελληνικές μπύρες. Και από την Πελοπόννησο. Πίνεις μπύρα γενικώς. Εγώ πίνω μπύρα, ναι. Πίνω, μου αρέσει. Άρα έχεις άποψη. Γι' αυτό έχω άποψη. Δεν πίνω τελάρα μπύρα. Αλλά μου αρέσει μπύρα. Ξέρεις, έχεις άποψη από μπύρα. Ναι, δηλαδή το καλοκαίρι θα πιω μπύρα. Το χειμώνα θα πιω κρασάκι. Αλλά οι ελληνικές μπύρες, παιδιά, ζητήστε τις. Και από την Πελοπόννησο και από την Αργολίδα και από οπουδήποτε. Και στην Κορινθία έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία 2-3 χρόνια να στηρίξουμε. Δεν το κάνουμε μόνο για να στηρίξουμε την περιοχή μας. Τσίπουρο με πάγο. Είναι και καλές μπύρες. Και τσίπουρο. Γιώργο, είσαι δικός μου. Και τσίπουρο. Με πάγο, αλλά εντάξει, τσίπουρο τώρα ναι. Το καλοκαίρι. Με πάγο. Εντάξει. Ό,τι γούστο να κάνω. Ο Φίβος ο Σολομονίδης σίγουρα μας προτείνει τη Ζιβανία, την οποία λατρεύω. Μπουκαλί και το τσίπουρο. Παγωμένο, έτσι όπως είναι, στην κατάψυξη. Δεν παγώνει, παιδιά. Είναι εξαιρετικό. Και έτσι, Γιώργο, να σκιά, αποφεύγουμε και τον πάγο. Το πίνουμε κατευθείαν από την κατάψυξη. Υπέροχα. Και αν έχετε και φωνό, μου το πείτε. Ναι, παιδί μου, ό,τι θέλει να πει ο καθένας. Απλά καλό είναι να προτιμούμε δικά μας προϊόντα. Λέω τώρα. Σωστά. Λοιπόν, πάμε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. 10 και 31 και 52 δευτερόλεπτα. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί με υπέροχες καλημέρες. Μη φύγει κανείς.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. A life is good. A life is strange. A life is sexy. A life is beautiful. A life is luxury. A life is unique. A life is flavors. A life is specialities. A life is morning. A life is night. A life is wonderful when you're at the world of 360. 360 Life. Cafe, bar, wine, restaurant. 360 Life. Old City. Napoli. A life is wonderful when you're at the world of 360. Sound Perfect Μακρυγιάννης. Ηχοσυστήματα, ειδικές κατασκευές, συναγερμοί, δορυφορικά συστήματα, ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοκινήτων, μπαταρίες, φώτα ξένων. Μακρυγιάννης. Αξεσουάρ, αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων και κτηρίων. Εμπόριο τοποθετήσεις σέρβις. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα Μακρυγιάννης στη νέα του διεύθυνση. Θα το βρείτε δίπλα στο πρατήριο υγρών καυσίμων Καρδαρά, πλησίον Αγίου Βασιλείου στο Άργος. Sound Perfect Μακρυγιάννης. Όλα για το αυτοκίνητο σε τιμές που συμφέρουν. Τηλέφωνο 27510-2311. Your passion, my passion. Volt. Volt strikes boys and girls. Volt. Fashion with a Volt. Άργους 39, Ναύπλιο. Facebook, Volt Ναύπλιο. Join us. Το Mentor Bar and Grill είναι το νέο στέκι στο κέντρο του Ναυπλίου. Μας περιμένει καθημερινά για all day στιγμές και απολαύσεις. Από νωρίς, για να απολαύσουμε τον καφέ μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Για ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, για ένα μίνι διάλειμμα από το γραφείο, για χαλαρή έξοδο και κρασί, για after shopping συναντήσεις, επίσημα και επαγγελματικά δείπνα, καθώς και για αυθόρμητες κυριακάτικες εξόδους με όλη την παρέα ή και την οικογένεια. Όποια και αν είναι η επιλογή σας σε πάστα, θα καταλάβετε τη διαφορά στη γεύση από την πρώτη κιόλα στιγμή. Το δυνατό σημείο του Mentor Bar & Grill είναι το μοναδικό ριζότο σε απίστευτες εκδοχές. Και φυσικά, ο πιο γλυκός τρόπος να τελειώσει ένα γεύμα είναι το σωστό επιδόρπιο. Παγωτά και γλυκά σε λατρεμένους συνδυασμούς. Μην το σκέφτεστε. Μία είναι η επιλογή. Mentor Bar & Grill. Πλατεία Συντάγματος, Ναύπλιο. Η ταβέρνα Κιτσομάνης βάζει τα καλοκαιρινά της και μεταφέρεται σε ένα υπέροχο, μαγευτικό, καλέσθητο σκηνικό. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι, με τη μοναδική θέα του αργολικού κόλπου, απολαμβάνοντας τις νοστιμιές του Κιτσομάνη έως αργά το βράδυ. Ένα ιδανικό περιβάλλον για να φιλοξενήσει το γάμο, τη βάπτιση ή ακόμα και το παιδικό πάρτι σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους μικρούς μας φίλους. Είναι τα στοιχεία που συμπληρώνουν την καλύτερη πρόταση του καλοκαιριού. Καθημερινά ανοιχτά. Κιτσομάνης. Στο εστιατόριο Αρδάμι, στο Σπηλιωτάκι Άργους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27510-22290. DRI 92,2. Η επιστροφή. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν 10 και 36. Oh, 6 λεπτά μετά τις και μισή. Εδώ μαζί, πάμε στο τελευταίο 25 λεπτό αυτής εδώ, 24 λεπτό για την ακριβία, αυτής εδώ της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και πάμε να δούμε τι θα δούμε από σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι ήρθαν οι 8. Έχω αυτή την εντύπωση. Για κάτσε να δούμε για να το επιβεβαιώσουμε. Για να το επιβεβαιώσουμε να είμαστε σίγουροι.
Σινεβάλια, σίνεμα, Άργος, πληκτρολογούμε στο Facebook, μπαίνουμε απευθείας στη σελίδα και έτσι ενημερωνόμαστε. Ναι, ναι, παιδιά, ήρθαν οι 8. Η κυρία Άννα έχει μέσα πέσει, νομίζω. Α, βέβαια, δεν το ξέρεις. Δεν μ' αρέσει. Έχεις το Oceans, κάποια από τα Oceans. Όχι. Σαν τραμπούλοκ μου αρέσει εμένα, μου αρέσει σαν τραμπούλοκ. The All Star Cast, λοιπόν. Είναι η γυναικεία βερσιόν, λοιπόν, του Ocean's Eleven και τα λοιπά. Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, βέβαια, δύο προβολές. 9 το βράδυ, συμμορία των 8 και 11 το βράδυ, σήμερα, πρεμιέρα στο Cinema Valia Plus Theater, μια πραγματικά εξαιρετική ταινία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Το σχέδιο της Debbie Ocean, λοιπόν, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Απομένει να μάθουμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Από Πέμπτη, λοιπόν, σήμερα, στο Cinema Valia, Cinema Argos, Oceans 8, δύο προβολές, 9 το βράδυ και 11 το βράδυ. Να πούμε, λοιπόν, ότι το Cinema Valia Plus Theater βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το αρχαίο θέατρο του Argos. Μ' αρέσει το casting, δεν κακό. Μ' αρέσει. Καταρχήν, μ' αρέσει πολύ σαν τραμπούλοκα, μ' αρέσει αυτό το σφυλάκι. Πάρα πολύ. Θα το δω. Μέχρι την άλλη Τετάρτη σίγουρα θα προλάβω και δύο προβολές και όλες και 9 και 11. Τέλεια. Τέλεια. Σήμερα είναι Βαβάλια. Λοιπόν, πηγαίνουμε εκεί και περνάμε υπέροχα κάτω από τα αστέρια. Βλέπουμε τις ωραιότερες ταινίες. Η Νεράιδα του Φεγγαριού, μην το ξεχνάμε. Στις 2 Ιουλίου έχει ξεκινήσει η προπόληση. Αναζητήστε τα εισιτήριά σας με τη Σάρα Εσκενάζη. Μια εξαιρετικότατη βραδιά στο Cinema Valia Plus Theater. Πότε έχουμε 2 του μήνα, την Κυριακή? Δευτέρα. Είσαι σίγουρος? 30 δεν έχει αυτός ο μήνας. 30 Σάββατο, πρώτη Κυριακή. 30 είναι το Σάββατο. Ναι. Μόλις. Σε έβγαλε τους προγραμματός. Ναι. Ναι, έβγαλε 30, πρώτη Κυριακή. Άρα 2, τη Δευτέρα λοιπόν. Τη Δευτέρα έχουμε τις Άρες και Νάζι. Η Νεράιδα του Φεγγαριού. Τέλεια. Έχει ξεκινήσει η προπόληση, σας ενημερώνουμε. Να στείλουμε καλημέρες. Στο Kitsomanis Garden, παιδιά, το τι μηνύματα σήμερα, δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε, μας έστειλαν μήνυμα στη Φάκα Συμμορία που έκλειβε αγροτικά φορτηγά στη Δυτική Πελοπόννησο. Για να το δούμε αυτό. Εκπαίδευση χωρίς σφαίρες κάνουν οι αστυνομικοί της Μεσσηνίας. Έβγαλε φωτογραφία στο ΆΚΑ και του ζητούν να πληρώσει 2.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Χρήστο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε. Καλημέρα στο Kitsomanis Garden Hall, σε έναν πραγματικά εξαιρετικό, απίστευτο χώρο που κάθε Δευτέρα θα έχουμε και live μουσική, όπως μας είχαν συνηθίσει και στο Χειμωνιάτικο εκεί στο Κεφαλάρι. Στο Kitsomanis Garden Hall, λοιπόν, 15 χιλιόμετρα μόνο από την πόλη του Άργους, στους πρόποδες του Κολοσούρτη, στο σπηλιοτάκι Άργους, στο παλιό εστιατόριο Αρδάμις, ένας εξαιρετικός χώρος, 500 άτομα χωρητικότητα. Κάνουμε εκεί τις εκδηλώσεις μας, γάμος, βάπτιση, γιορτή, παιδικό πάρτι, γιατί υπάρχει και διαμορφωμένος χώρος για τα παιδιά. Και φυσικά όσον αφορά την κουζίνα, δεν το συζητάμε. Άδεια πραγμάτευτο, Kitsomanis Garden Hall. Την καλημέρα μας τα παιδιά, βέβαια, να πούμε ότι ο Ιούνιος γενικώς σε όλα τα μαγαζιά που είχαν εξωτερικούς χώρους δεν πήγε πολύ καλά, διότι τους τα χάλασε ο Ιούνιος. Εσύ, Βασίλη, πάντως αυτό το πράγμα να στρώνεις και να ξεστρώνεις, έτσι. Δεν είναι τρομερό? Ξεπουλήσαμε και τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Τον χαρίσαμε χωρίς γραβάτα. Καλημέρα στην GDNS Solutions, μεγάλο Αλεξάνδρο και να έλυσε ένα στον Ναύπλιο ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι στην GD Energy Solutions μπορούμε να δούμε φωτισμό LED, όπου εάν τον χρησιμοποιούμε, εάν αποφασίσουμε τελικά να έχουμε φωτισμό LED, μείον 80% μείωση θα δούμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ από τους πρώτους κιόλας λογαριασμούς, από τον πρώτο κιόλας μήνα. Εξειδικευμένη ομάδα έρχεται στο χώρο σας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποφασίσετε τα σημεία που θα βάλετε φωτισμό LED και όλα μετά θα πάνε μια χαρά, εμπιστευτείτε μας. Λοιπόν, ναι. Πέτρο, ξέρω ότι με ακούς. Κάτι δεν μου αρέσει βασικά εδώ πέρα, θα σου στείλω. Αλλά ναι.
Λοιπόν, GDN τη γνώση Μεγάλου Αλεξάνδρου και να έλυσε στον άφλο ακριβώ απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι οτιδήποτε αφορά high definition κάμερες απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω του κινητού μα, με πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή και φυσικά διάλειπτο ίντερνετ, η GDN τη γνώση έχει τη λύση, όπω έχει τη λύση και σε συναγερμού και σε αυτονομίε, για να αποφύγουμε εντελώ τη ΔΕΗ. Είναι δυσβάσταχτη λογαριασμή, παιδιά. Και δεν είναι τόσο η κατανάλωση, το ποσό τη κατανάλωση. Είναι όλα αυτά τα παρελκόμενα που έρχονται μετά από πίσω. Δηλαδή, έχει 100 ευρώ ξέρω εγώ, λογαριασμό, σου έρχεται 550. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. GDN Resolutions Μεγάλου Αλεξάνδρου και να έχει ένα στον άνθρωπο απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Στέλνω τη μεγάλη μου και την πιο όμορφη καλημέρα στον Δημήτρη τον Τζιόλη, στο Mentor Bar and Grill, στην πλατεία Συντάγματος, στον Ναύπλιο, σε ένα απίστευτο εξαιρετικό χώρο, ιδιαίτερο, πάρα πολύ ιδιαίτερο, με εξαιρετικό τιμοκατάλογο, υπέροχες τιμές και φυσικά υπέροχες γεύσεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε τα ωραιότερα φαγητά, ποτά, καφέδες, παγωτά, γλυκά. Και φυσικά τις υπέροχες ολόδροσες σαλάτες, νομίζω είναι το must του καλοκαιριού. Την καλημέρα μας λοιπόν στην υπέροχη ομάδα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο O'Nail, σε μια υπέροχη ομάδα που φροντίζει το manicure, το pedicure, τα extension βλεφαρίδας, τα lip tattoo, το tattoo φρυδιών και φυσικά το erase tattoo. Καλημέρα στα κορίτσια μας. Καλημέρα στο Volt Fashion. Τους ευχαριστούμε που μας φροντίζει, που φροντίζει την εμφάνισή μας, τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί, όλες τις ώρες της ημέρας. Υπέροχα μπραντς και για βραδινές εμφανίσεις, ιδιαίτερα βραδινές εμφανίσεις, στην οδό Άργους, στο Ναύπλιο, ακριβώς εκεί που είναι τα φανάρια. Τη οδού Άργου στα φανάρια, όχι τη Ασκληπίου. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο κέντρο ξενογλωσσών λέξης, μαντάμι, έξενη γλώσσα δεν είναι ποτέ αρκετή. 360 Grill Dining και Wine Bar και το ξένον καφέ. Το νέο καλοκαιρινό μενού είναι εδώ. Ένας τιμοκατάλογος απίστευτος. Ένας τιμοκατάλογος που έχει και ιδιαίτερα πιάτα και υπέροχα ορεκτικά καθημερινότητας και εξαιρετικά γλυκά. Όποιος πάει και δεν δοκιμάσει αυτά τα υπέροχα γλυκά σοκολάτας και καραμέλα στο 360, νομίζω ότι χάνει. Την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στο ξένον καφέ, στην πλατεία Συντάγματος. Το Μουντιάλ συνεχίζεται, το ξένον καφέ με μια εξαιρετική οθόνη ιδιαίτερης ευκρίνειας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε πάρα πολύ άνετα εκεί τους αγώνες και φυσικά δεν νομίζω ότι εκεί υπάρχει έλλειψη μπύρας. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά και κλείνουμε τις καλημέρες με το Sound Perfect Μακρυγιάννης, Ναυπλίο 196 στο Άργος, όπου ο τέλειος ήχος πια είναι γεγονός στο αυτοκίνητό μας. Εμπιστευόμαστε τους καλύτερους, την καλύτερη ομάδα. Την καλημέρα μας στο Δημήτρη Μακρυγιάννη και την Αναστασία Χρόνη. Όχι ρε παιδιά τώρα. Ναι ρε Βασίλη. Όχι, διαβάζω εδώ τώρα στο Facebook. Αυτά παιδιά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι διάβασα στο Facebook? Ήταν ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος. Πήγε και είδε Μοντιάλ, λέει, από τη Γερμανία. Και με το που πήγε και είδε Μοντιάλ, λέει ο Κυριάκος από τη Γερμανία, αποκλείστηκε πρώτη φορά στα χρονικά η Γερμανία. Μην το βγάλουμε κατέμια και τον άνθρωπο τώρα, εντάξει. Όχι, δεν είναι κατέμια. Αυτό δεν είναι κατέμια. Πρώτη φορά που πήγε, λέει. Δεν είναι κατέμια. Για τους κατέμι, για τους Γερμανούς, αγαπητοί μου, ναι. Και τους πολιτικούς και για τους Γερμανούς. Για τους χαζούς. Πήγε ο Μητσοτάκης, λέει, στη Γερμανία να δει Μουντιάλ από το Βερολίνο. Είχε πει και μια μπύρα ο άνθρωπος και μια φωτογραφία κάπου είδε κτλ. Αποκλείστηκε πρώτη φορά στα χρονικά η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Έλα τώρα, μην ακούω για καντεμιές και τέτοια πράγματα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να σας πούμε, λίγο τρέχοντας τέλος πάντων τα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουν πολύ πλάκα και αναφέρονται όπως αντιλαμβάνεστε στα χθεσινά περιστατικά εκεί με τον Ρουβίκον, αλλά και σε άλλα θέματα. Μπορούμε να τρέξουμε, τι βλέπεις? Μπορούμε να τρέξουμε τα πρωτοσέλιδα, τι βλέπεις? Δεν ξέρω. Πάμε. Θα τα πάρεις μόνος. Ξεκινάμε με την καθημερινή λοιπόν σήμερα, 5η 28 Ιουνίου. Ανοχήρωτη ακόμη η Μάνδρα. Νέα καταστροφή καθώς δεν προχώρησε κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Έβλεπαν ακροδεξιούς, προέκυψε Ρουβίκονας. Επίθεση στο γραφείο Κατσίκη. Ο Χιτά Φιλής επεκτείνεται λόγω αδράνειας. Στις επιχειρήσεις η δουλειά του κράτους από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Και δέσμευσε για μείωση φόρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαγραφή Μίχαλου από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι σε δούριους ύπους, λέει η Νέα Δημοκρατία, και δολοφονίες νονών δίχως τέλος. Νέο θύμα στο Παλαιό Φάλιρο. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Φαρσοκομωδία και εξευτελισμός. Θυμηδία προκαλεί η τρικυμία της κυβέρνησης. Ενώ ο Ρουβίκονας έκανε έφοδο στο γραφείο του βουλευτή Κατσίκη. Ο Τζανακόπουλος κατήγγειλε οργανωμένα συμφέροντα. Ο Καμένος μιλούσε για ανατροπή του πολιτεύματος. Ο Βούτσης ζητούσε να προστατευτεί ο πολιτικός κόσμος από ακροδεξιούς.
Και ο Δανέλης έλεγε ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση. Απώλειες σοκ στις συντάξεις του δημοσίου για 440.000 συνταξιούχους. Οι κάτοικοι σε απόγνωση είμαστε για να φεύγουμε από τη μάνδρα. Και ο ιστονός Ιβάρ Τάλο στα νέα πώς κατάργησα τη γραφειοκρατία στην χώρα μου. Μάλιστα. Εδώ μεγάλε δεν έχει νόημα να μας τα πεις, δεν ξέρουμε εμείς από μόνοι μας. Πόλεμος της νύχτας, το πέμπτο συμβόλαιο θανάτου. Και όταν η Ντόρα Μπακογιάννη συνάντησε την Κάτια Δαντουλάκη. Ήταν τα νέα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Έθνος. Ψαλίδι σε ένφια και εισφορές. Το πακέτο ελαφρύνσεων που ετοιμάζει ο Τσακαλώτος. Τα σχέδια της κυβέρνησης πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Μείωση φοροσυντηρεστών και κούρεμα της εισφοράς αλληλεγγύης. 6.000 εφάπαξ θα πληρωθούν Ιούλιο-Αύγουστο, ένθετο συντάξεις. Και η μάνδρα μετρά τις νέες πληγές της. Το ξεκαθάρισμα των ονών της νύχτας, μέσα σε διάστημα 13 μηνών, δολοφονήθηκαν με τον ίδιο μαφιόζικο τρόπο τρεις άνδρες με φορτωμένο βιογραφικό. Όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους θα κυβερνήσει ο Ερντογάν, κάτω από το όριο του 30% για πρώτη φορά, το CDU της Μέρκελ και διέγραψαν τον Μίχαλο ως δούριο ύπο. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Α, συγγνώμη, άφθονος ο πλανήτης με το κάζο των Γερμανών. Αποκλείστηκαν τα πάντσερ. Φεύγουμε από το Έθνος, περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε το πρωτοσέλιδο. Στο ίδιο έργο, θεατές οι κάτοικοι της μάνδρας στις λάσπες της γραφειοκρατίας. Πολιτική αντιπαράθεση για τα αντιπλημμυρικά. Η κυρία Δούρου, κάπου είδα, Αλεξία, είπε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Εσωστρέφεια με χτύπημα, στους καραμανλικούς, τον πρόεδρο του ΕΒΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Μέρκελ παίζει τα ρέστα της στη Σύνοδο Κορυφής, παράθυρο για να μην μειωθούν οι συντάξεις, Τσίπρα σε Bloomberg και Γενική Γραμματής. Επαναπροκυρήσονται 22 θέσεις διευκρινήσεις από την Όλγα Γεροβασίλη και στο Μουντιάλ και στο τέλος κλαίνε οι Γερμανοί. Για πρώτη φορά αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων. Το δράμα του Μαραντόνα. Εξοδικαστικός μηχανισμός, ρύθμιση οφειλών για τους αγρότες. Ήταν η εφημερίδα των συντακτών. Θα περάσουμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Λοιπόν, σήμερα 5η 28 Ιουνίου, πάμε στην Αυγή. Αλληλεγγύη και δημοκρατία. Το μέλλον για την Ευρώπη. Αλέξης Τσίπρας από το Λονδίνο. Να κλείσουμε το δρόμο στο δεξιό λαϊκισμό, την ακροδεξιά και τους εθνικιστές. Δεν μπορώ. Λοιπόν, η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης, δίνουμε μάχη για τη μείωση της ανεργίας. Ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να ελαφρύνουμε τα βάρη με δικαιοσύνη. Διαγραφή Μίχαλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει τους ακροδεξιούς και διώχνει κεντρώους. Αυτή η κυβέρνηση ούτε απειλείται ούτε εκβιάζεται, λέει ο κ. Τζανακόπουλος, και φασιστοειδή βεβήλωσαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη. Ασυμφωνία των 28 για το προσφυγικό στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Και μετά την Αυγή θα περάσουμε. Πού θα περάσουμε? Στον Ριζοσπάστη. Τα ψέματα περί δίκαιες ανάπτυξης πνίγηκαν στην Νεροποντή. Επέστρεψε ο εφιάλτης των πλημμυρών στην Μάνδρα Αττικής. Κουκουέ, η ανάπτυξη την οποία διαφήμισαν στους κατοίκους της περιοχής με διάφορες φιέστες όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έχει ως προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες αλλά μόνο τα κέρδη του κεφαλαίου. Αστικό πολιτικό σύστημα, διεργασίες και καυγάδες για το λαό. Και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει από σήμερα με ατζέντα επικίνδυνη για το λαό. Αγρότες κτηνοτρόφοι, συντονισμένες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε από τον Ριζοσπάστη στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος μας λέει πως το σενάριο εκτροπής έγινε κωμωδία. Για γέλια οι καταγγελίες Μαξίμου, ανεξαρτήτων Ελλήνων, περί ανατροπής πολιτεύματος. Ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κατσίκης επιμένει ότι άλλοι εισέβαλαν στα γραφεία του. Πρόθυμος ο Δανέλης να αντικαταστήσει τον Σανέλ, πάγο έβαλε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Τα παρασκήνια της διαγραφής Μίχαλου από τη Νέα Δημοκρατία, μάνδρα, ίδιο έργο, μηδέν έργα. Τρέχει ο εξοδικαστικός για ρύθμιση χρεών, αγροτών, προς ΑΤΕ, δημόσιο και ΕΛΓΑ. Επίσης, μείωση φόρων, εισφορών
και προσέλκυση επενδύσεων, το μήνυμα του Κυριάκου από τον Όλαφ προς τον Όλαφ Σόλτς. Ο Όλαφ Σόλτς, να πούμε, διάδοχος του Σούλτς, έτσι. Συγγνώμη, του Σόιμπλε. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών της Greek Mafia με 60 σφαίρες στο Παλαιό Φάλιρο. Τέταρτο θύμα, ο Σαμπρέλας στον πόλεμο των αρχηγών. Το ΕΦΚΑ έχασε τα ένσημα 1.400 υπαλλήλων του ΟΤΕ. Δεν μπορούν να εκδοθούν συντάξεις. Ήταν ο ελεύθερος τύπος και πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Για να δούμε. Ξανθιά έκαψε τον Καράφλα. Οι κίλερς του Μανώλη Καραγιάννη βρήκαν την αχίλιο πτέρνα του και τον γάζωσαν στο Παλαιό Φάλιρο. Υπάρχει και φωτογραφία εδώ με λίγο μοζαϊκ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Όπου κοίταται ο... Τελικά απεβίωσε, δεν τα κατάφερε, κατέληξε. Ναι. Τι συνδέει τον νεκρό μαφιόζο με τις δολοφονίες Παπαχρίστου Στεφανάκου. Πέμπτο θύμα τον τελευταίο χρόνο στον ανελέητο πόλεμο των ονών της νύχτας. Έξαλλη η Στικούδη, σας γράφω στο πολύ όμορφο γατάκι μου. Τι λέτε, ρε παιδιά. Άμα υπάρχει μόρφωση, εντάξει, δεν είναι έτσι, νομίζω ότι... Βέβαια. Βέβαια, μάλιστα. Σαμπουτζάκι, έχασα το άλλο μου μισό. Ραγίζει καρδιές η εξομολόγηση της βασίλισσας της νύχτας. Νέο θαύμα με τον Τίμιο Σταυρό των Αγίων Ισιδώρων. Παραπληγικό αγοράκι περπάτησε χωρίς πατερίτσες. Και 24χρονη σκότωσε στην Κόρινθο το τέρας που πήγε να τη βιάσει και έφαγε 10 χρόνια. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Μετά την Εσπρέσο περνάμε, στο Ποντίκι, είναι σήμερα Πέμπτη. Στα 4 η σύγκρουση, άγριο μπάχαλο στο πολιτικό σκηνικό με σκληρές μάχες κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πόλεμος για οικονομία και χρέος, βαριές καταγγελίες για προπαρασκευή αποστασίας, γερμανική πίεση για επιστροφή προσφύγων, νέα εμπόδια για τη συμφωνία των Πρεσπών. Και σχετική γεωγραφία από το Ποντίκι. Άγριο μπάχαλο στο πολιτικό σκηνικό με σκληρές μάχες κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το Ποντίκι. Περνάμε από το Ποντίκι στην Κόντρα Νιούζ. Τρέμουν στη Νέα Δημοκρατία την ίδρυση νέου δεξιού κόμματος από καραμαλικά στελέχη. Διέγραψαν με συνοπτικές διαδικασίες τον πρόεδρο του ΕΒΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο. Άνοιξε η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό. Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία. Εικόνες καταστροφής από την Εφέλη, παράταση 6 μηνών για την εγγραφή στο κτηματολόγιο και ελπνό 2 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έμεινε εκτός Μουντιάλ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Ήταν η Κόντρα Νιούς. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Στο ίδιο έργο θεατές, 8 μήνες μετά, πνίγηκε και πάλι η Μάνδρα. Ο ιός του Δυτικού Νείλου χτύπησε τη Δυτική Αττική. Τσίπρας, θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο ακέραιο, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, Χαστούκι των Ευρωπαίων για Ελλάδα, στρατιωτικούς και Κύπρο. Άνοιξαν οι αιτήσεις για εξοδικαστική ρύθμιση για τους αγρότες. Παράθυρο για διατήρηση της έκπτωσης στους συνεπείς πελάτες από την ΔΕΗ. Ήταν ο λόγος και περνάμε στην εστία. Θα ρίξει το μακεδονικό και δεύτερη κυβέρνηση. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ του 1993 και του 2018. Η ανατίναξη μιας χώρας, ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ο Σαλβίνη προβλέπει διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγκάθια το μεταναστευτικό και ο προϋπολογισμός, επαφές... Στην ελεύθερη ώρα, παραπληγικό παιδί πέταξε τις πατερίτσες, μέγα θαύμα του Τιμίου Σταυρού. Το Σταύρος ο Παπαδημήτρης και περπάτησε με δάκρυα στα μάτια στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Πιστέψτε στο Χριστό και διώξτε τους αθέους Σεριζέους από τη ζωή σας. Τα είδε όλα η ασκήτρια Λαμπρινή από το 2002. Σύμφωνο συμβίωσης, ταυτότητες με τσίπ, ακυβερνησία και βασιλιάς ήταν η ελεύθερη ώρα. Και περνάμε σιγά σιγά στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Δημοψήφισμα εδώ και τώρα και το Σκοπιανό ζητούν δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Το έλα να δεις, χαμός στο παρασκήνιο με ονόματα υποψηφίων αποστατών και χρυσών εφεδριών. Ψάχνονται σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι επίφοβοι των ΑΝΕΛ και το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ με το πρόθυμο ποτάμι. Η όρκη πίστης του Λαζαρίτη στον Καμένο μια μέρα πριν αποχωρήσει. Διέγραψε τον Μίχαλο η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν τις γκάφες στην Πειραιώς. Αγρότες, σε ισχύ η ρύθμιση χρεών μέσω εξοδικαστικού. Χωρίς τέλος ο πόλεμος των ονών της νύχτας, τα έκανε πάλι μούσκεμα η Δούρου.
και μέγα πάθος για τη Μακεδονία παρά τη βροχή. Με μεγάλη συμμετοχή το χθεσινό συναντητήριο. Ήταν αντίπαλος ο εχθρός. Ήταν αντίπαλος ο καιρός χθες, Αλεξία. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε συμμετοχή στο συναντητήριο έξω του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με την Star Press. Κυκλώνουν τον δολοφόνο της Ειρήνης. Νέους μάρτυρες καλεί ο εισαγγελέας. Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Πόλεμος των ονών της νύχτας γάζωσαν τον 45χρονο Μανώλη Καραγιάννη, γνωστό ως Καράφλα, Ντέζι ή Σαμπρέλα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ζευγάρι βαμπύρ, τρέφεται με αίμα και σεξ. Πνίγει και ξανά η Νάνδρα, δεν έχει τέλος ο Γολγοθάς. Η κόρη του Τραμπ στη Μύκονο, καλεσμένη της Λόχαν. Ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κοσμικές ειδήσεις, αστείες ειδήσεις, χαζούλες ειδήσεις, πολύ σοβαρές ειδήσεις. Είχαν από όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτός είναι ο τύπος. Γιατί κάποιοι, εντάξει, τι να κάνουμε, διαβάζουμε και τον τύπο που είναι έτσι λίγο πιο ανάλαφρος. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον ξέρουμε και τα στρατόπεδα του τύπου. Όχι ότι και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν εφημερίδες φιλικά προσκύμενες. Και από ό,τι βλέπω, το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό. Διότι μια κυβέρνηση που έχει για την ώρα 152 βουλευτές, είναι λογικό να φοβάται καθημερινά διάφορα σενάρια, να μην τους βγαίνουν διάφορα σενάρια, να κάνει γκάφες. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Μην νομίζει κανείς ότι θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι, γενικότερα στην πολιτική κατάσταση. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω αν τελειώσει το Μουντιάλ, τι θα γίνει μετά και ποιος θα το πάρει. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, τι λες εσύ? Ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ, σε ρωτάω. Γεωμένος εγώ, αν το μεταξύ, από την Αλεξία. Εντελώς. Δεν υπάρχει πιο κάτω, αλήθεια είναι αλήθεια. Αυτό, παιδιά, δεν θέλω να το πω, θέλω να το τονίσω. Λοιπόν, όχι, ήταν δικαιολογημένο. Τρέχουμε λιγάκι, γιατί κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ. Αυτή τη στιγμή έκανε εργασίες. Λοιπόν, και κατάλαβα. Κάνουμε κάποιες αλλαγές σήμερα. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ? Αυτός που θα το πάρει. Η Αργεντινή. Είναι σίγουρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εντάξει, καλά, παιδί μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά, Βασίλη, διακλείσε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να σας ενημερώσαμε. Για μας, εδώ δεν κρύψαμε ότι από εμάς κυρίως θα ακούσετε για Ελλάδα εδώ. Δεν θα ακούσετε τόσο για Σοβιετία. Αυτό είναι αμαρτία μας, το λέμε, απολογούμαστε. Ελπίζω να ήταν και η κουβέντα μας από τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, ξημερώματα, άγρια ξημερώματα, άγρια χαράματα. Ξημερώματα και δώσαμε δικαιώματα σε Ελλάδα και σε Νέα Υόρκη. Να είναι κοντά μας, με πολύ, ξέρεις το λέω, για καλό σκοπό. Παρακολουθούμε, παρακολουθούμε σας δώσαμε ένα μικρό δικαίωμα να ξενυχτήσετε εσείς εκεί στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως, παρακολουθούμε το θέμα με τη Μακεδονία μας και επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω, Αλεξία, γιατί οι βουλευτές τόσο πολύ. Με τόσο έτσι θυμό, είδα την κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά τι έκανε ανακοίνωση και είπε, λέει, πρέπει όλα τα κόμματα να αποδοκιμάσουν, να πάρουν ξεκάθαρη θέση, πλήττεται το πολίτευμα κτλ. Γιατί πλήττεται το πολίτευμα? Επειδή συγκεντρώθηκαν στα 100 μέτρα άνθρωποι και σας γιουχάρισαν? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή μόνο χειροκροτήματα θέλετε? Πού πλήττεται το πολίτευμα, πού σεβαστήκατε το πολίτευμα εσείς, κυρία Κουντουρά? Πού ρωτήσατε τον ελληνικό λαό? Έχετε, λέει, κοινοβουλευτική νομιμοποίηση. Έχετε κοινοβουλευτική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Δράτε όμως δημοκρατικά. Δεν σας είδα. Ήδου το. Με αυτό το ερώτημα θα κλείσουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μέχρι και σήμερα το μεσημεράκι, το απογευματάκι, έτσι λιγάκι και ο καιρός θα είναι λίγο περίεργος. Ελπίζουμε από αύριο να είναι όλα όμορφα και ηλιόλουστα σαν καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Τσιπόκασα ΕΒΕΤ.